Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε καλό μεσημέρι, είμαστε στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καζάκης και μαζί μας είναι ο Φώτης ο Μαζαράκης. Καλό μεσημέρι και από μένα. Γνωστός σε σημασμένος και για την υπόθεση της μήνυσης, η οποία όλο και περισσότερο ακούγεται. Δηλαδή, εγώ εισπράττω ότι και από την κοινωνία, δηλαδή, και από τις συζητήσεις που κάνουμε, ακούγεται, και μάλιστα ακούγεται και δυσάρεστα και από ορισμένα χείλη εξουσίας. Δηλαδή, έχω εισπράξει κάποιες παρενοχλήσεις για αυτό που κάναμε. Παρότι είμαστε αποκλεισμένοι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχει αρχίσει να κινείται. Έχει κινηθεί και μάλιστα με πολύ μεγάλο φόβο. Δημιουργούν, και να το πούμε και να πάρουμε την ευκαιρία να πούμε ότι δεν είμαστε και παιδάκια. Δηλαδή, εντάξει, μπορείτε να μας στείνετε παγίδες, αλλά δεν είναι εύκολο να πέσουμε μέσα, και επιπλέον, επειδή δεν μας κρατάτε από πουθενά, είναι και πολύ δύσκολο να μας πρόξετε. Έτσι, το λέω για αυτούς που σχεδιάζουν διάφορα αυτή την εποχή, έτσι, μπαίνουν και στην άνοιξη, έτσι, οι συνωμοσίες είναι στην άνθησή τους και αυτές. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο διατάφτα, νομίζω ότι οφείλουμε προς τους ακροατές αυτής της εκπομπής μια αναφορά σε αυτό που συνήθως κάνω. Αναφερόμουν πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την ιστορία. Το πολύ απλό, δηλαδή, ότι όταν ένας τοκογλύφος κοιτάει αυτόν που χρωστάει, αυτό που κοιτάει είναι τη συνολική του περιουσία. Δεν κοιτάει ποτέ την ικανότητά του να εξυπηρετήσει με κάποιο τρόπο το χρέος. Αυτό κοιτάξανε και σε εμάς. Κοιτάξανε, δηλαδή, στην Ελλάδα τι είναι το συνολικό οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα, με όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, πόσο αξίζει σε σχέση με το τι χρωστάει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, η εκτίμηση του 2010 άτυπη έφερνε περίπου στα 13 εκατομμύρια το συνολικό ύψος. Αλλά τώρα θα ασχοληθούμε με τις πραγματικές, μάλλον με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, και θα στηριζόμαστε μόνο σε εκτιμήσεις που έχουν τα διάφορα επιτελεία. Διότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις που κάνουν διάφορα επιτελεία, ανάλογα το πώς υπολογίζουν, τι συντελεστές χρησιμοποιούν, όλα αυτά τα πράγματα. Να μείνουμε λοιπόν στην Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει μια εκτίμηση, ξεκινήσει με μια μεθοδολογία ενιαία, γιατί έχει σημασία, γιατί αν δεν είναι ενιαία η μεθοδολογία, δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς συγκρίσεις. Λοιπόν, από το 1995 δημοσιοποιεί εκτιμήσεις όπου για πάρα πολλές χώρες, όχι για όλες. Για παράδειγμα, εξαιρεί μονίμως τις χώρες του ΟΠΕΚ. Γιατί πολύ απλά είναι λιγάκι διαστραμμένη η εκτίμηση εκεί, διότι τα αποθέματα πετρελαίου από μόνα τους είναι τεράστιας αξίας που διαθέτουν. Οπότε παραποιεί την εικόνα, ας πούμε, τουλάχιστον με βάση τον τρόπο που το υπολογίζουν από την Παγκόσμια Τράπεζα. Θεωρώ ότι έχει βάση αυτό το πράγμα που κάνουν, ανεξάρτητα ότι μπορεί να έχει και άλλες σκοπιμότητες. Έτσι λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, έχουμε μια εκτίμηση του παγκόσμιου πλούτου. Τι εννοούν αυτοί παγκόσμιο πλούτο? Δεν εννοούν παγκόσμιο χρηματικό πλούτο ή χρηματοπιστωτικό πλούτο. Εννοούν πόσο αξίζουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναλύονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Το πρώτο είναι το λεγόμενο, όπως το ονομάζουν αυτοί, φυσικό κεφάλαιο. Φυσικό κεφάλαιο είναι πόσα διαθέσιμη γη έχει ένα κράτος για καλλιέργεια. Πόση διαθέσιμα δάση έχουν για υλοτομία και αξιοποίηση. Πόσο φυσικό πλούτο έχει, φυσικό υπέδαφος. Λοιπόν, αυτό είναι το φυσικό λεγόμενο κεφάλαιο, όπως τουλάχιστον το υπολογίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δεύτερο είναι το παραγωγικό κεφάλαιο. Το παραγωγικό κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Το πρώτο είναι τι μηχανήματα, εξοπλισμό διαθέτει μια χώρα. Και το δεύτερο, παραγωγικό δηλαδή κεφάλαιο. Και το δεύτερο είναι η οικιστική ανάπτυξη της χώρας, που έχει να κάνει με τις πόλεις της, τα κτίρια της, τις οικοδομές, όλα αυτά τα πράγματα. Και η τρίτη κατηγορία είναι το λεγόμενο ανθρώπινο κεφάλαιο. Το ανθρώπινο κεφάλαιο, κατά την εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι οι δυνατότητες που παρέχει η υψηλά εξειδικευμένη, το επίπεδο εξειδίκευσης και απόδοσης της εργασίας.
Αυτό είναι το που δεν μετράνε απλά κόσμο και λένε πόσο είναι το εργατικό δυναμικό ή οτιδήποτε, αλλά την παραγωγική ικανότητα, αυτό που στην τρέχουσα ας πούμε, να το πούμε έτσι, επιστημονικό φανή γλώσσα, λέγονται εργατικές δεξιότητες, δυνατότητες γνώσης και εξέλιξης. Αυτό λοιπόν, οι εκτιμήσεις είναι οι εξής, να πάρουμε έτσι ένα χαμπάρι, το παγκόσμιο πλούτος, έτσι, και τα τρία μαζί, το σύνολο, του πλανήτη δηλαδή, ή μάλλον το χωρών που υπολογίζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Το 1995 ανέρχονταν σε δολάρια, φυσικά εκτιμούνται σε δολάρια αμερικανικά, τρέχουσες τιμές πάντα, 504,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να πάρουμε μια εικόνα, το συνολικό χρέος του πλανήτη το 1995, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ινστιτούτων των λεγόμενων συστημικών τραπεζών, είναι το περίφημο IIF που ήρθε του κύριου Νταλάρα, που είχε έρθει το 2012 εδώ και διαπραγματεύτηκε και του ρίξαμε, του στάξαμε 32 δις ρευστό, που το δανειστήκαμε εμείς και το δώσαμε σε ρευστό. Αυτό και εμείς το χρεωθήκαμε σε τρελή. Λοιπόν, αυτός ο κύριος, μάλιστα το λέγεται χαρακτηριστικά στο PSI, ονομάστηκε Sweetener. Είναι γλυκαντικό. Είναι αυτή ο επιστημονικός όρος, ας πούμε. Δώσαμε ένα γλυκαντικό. Πώς το λέγανε οι γιαγιάδες παλιά, ας πούμε. Πάρε ένα γλυκάκι. Ναι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ανέβαζε το 1995 το συνολικό παγκόσμιο χρέος που συνυπολόγιζε το κρατικό. Συνυπολόγιζε το ιδιωτικό, δηλαδή των οικογενειών. Συνυπολογίζει το χρέος των επιχειρήσεων και το χρέος των τραπεζών. Όλο αυτό μαζί ήταν κάτω από 100 τρισεκατομμύρια δολάρια στην εποχή εκείνη, όταν συνολικός πλούτος, που υπολογίζει η Παγκόσμια Τράπεζα, τότε ήταν 504,7 τρισεκατομμύρια. Το 2000, λοιπόν, 5 χρόνια μετά, το παγκόσμιος πλούτος ανέβηκε στα 615,7 τρισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Το 2005 ανέβηκε στα 7,7 τρισεκατομμύρια δολάρια και το 2014 εσίως βρίσκεται στο 1 τετράκις 143,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μια εκτείναξη σημαντική. Θα δούμε πού οφείλεται. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πού οφείλεται, για να πέσουν και κάποιοι μύθοι που έχουμε οικοδομήσει για τον εαυτό μας περισσότερο και για την πορεία της χώρας και για την κατάσταση της χώρας. Λοιπόν, το χρέος τώρα. Το χρέος του 2014 ανέβηκε στα 237 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε λοιπόν οι τράπεζες έχουν κάθε λόγο, γιατί αυτές κατά κύριο λόγο οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες, εκ των οποίων οι 30 που έχουν ονομαστεί και Global Systemic Banks, ελέγχουν πάνω από το 45% αυτού του παγκόσμιου χρέους. 30 τράπεζες, όχι. Έτσι λοιπόν, αυτές λοιπόν κινούν, ελέγχουν τα 237, πάνω από 237 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά σε ένα οικόπεδο που αξίζει ένα τετράκις, 1,1 τετράκις. Δολάρια. Άρα έχουν κάθε λόγο να υποθηκεύσουν και να υποθηκεύουν, και θα αυξάνει αυτό το πράγμα μέχρι να υποθηκεύουν ή τους προλάβει κάτι άλλο. Έτσι. Λοιπόν, έχει όμως ενδιαφέρον να δει κανείς ότι αυτό το πλούτο, από τι απατίζεται αυτός ο πλούτος. Δηλαδή, πόσο είναι το ποσοστό του φυσικού κεφαλαίου, βρε αδερφέ. Πόσο είναι το ποσοστό του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Έτσι. Λοιπόν, στις ανεπτυγμένες χώρες. Πάμε λοιπόν στις ανεπτυγμένες χώρες που είναι οι γνωστές 15 περίπου, η G7 στην ουσία, συν από κοντά η Ρωσία G8. Λοιπόν, κυρίως αυτές είναι οι ανεπτυγμένες χώρες. Σε αυτές λοιπόν τις ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό του λεγόμενου ανθρωπίνου κεφαλαίου ανεβαίνει στο 70%. Το 2014 είναι το 70% του συνολικού πλούτου, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή αυτό που λέμε ζωντανή εργασία. Λοιπόν, πού όμως τώρα έχει, τι έχει γίνει σχετικά με την αύξηση, δηλαδή πού οφείλεται αυτή η αύξηση ανάμεσα στο 2014
και στο 2014 και το πάρουμε το 2000 που έχουμε μια πολύ μεγάλη περίοδο για να μπορεί να εκτιμήσεις που ακριβώς και δεν είναι το συγκυριακό να το πούμε έτσι. Γι' αυτό παίρνουμε μεγάλα διαστήματα. Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο ήταν στις ανεπτυγμένες χώρες, υψηλού εισοδήματος όπως λένε χώρες, πόσο ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο, πόσο συμμετείχε δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο στο συνολικό πλούτο. Τώρα συμμετέχει κατά 70%. Τότε πόσο συμμετείχε? Κατά 80%. Δηλαδή έχουμε μια τρομακτική υποτίμηση του μεριδίου του ανθρώπινου κεφαλαίου, της επένδυσης ζωντανής εργασίας δηλαδή, στις ανεπτυγμένες χώρες, με ενίσχυση στο ποσοστό που είναι το λεγόμενο παραγωγικό ή παραγόμενο πλούτος. Με άλλα λόγια δηλαδή, απλά πράγματα, οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν κάνει στροφή στην επένδυση ή αν θέλετε στον κανιβαλισμό του ήδη παραγωγικού κεφαλαίου που είτε σαν αγορά ακινήτων είτε στον εξοπλισμό που διαθέτει μια οικονομία. Από εκεί δηλαδή προσδοκούν περισσότερο τον πλούτο τους και λιγότερο από το ανθρώπινο κεφάλαιο. Άρα σε αυτό το σημείο, Δημήτρη, μας επιτρέπετε να κάνουμε την εξής παρατήρηση, ότι βλέπουμε ότι έχουμε μία μετακίνηση της πραγματικής παραγωγής της εργασίας προς την Ασία, προς την Κίνα, και μία μεγαλύτερη αύξηση του χρηματιστικού κεφαλαίου, της χρηματιστικής επένδυσης στις ανεπτυγμένες χώρες. Είναι αυτή η στρέβλωση, που παρατηρείται, η οποία που μάλιστα οι κλασικοί οικονομολόγοι από την εποχή του Adam Smith, που θεωρούσαν ότι ο δυναμισμός μιας οικονομίας και ο πλούτος παράγεται από τη ζωντανή εργασία. Άρα ο Adam Smith έλεγε ότι όσο καλύτερα αξιοποιείς τη ζωντανή εργασία, τόσο πιο δυναμική περιμένεις από την παραγωγή, πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο κοινωνικό πλούτο. Αυτό αντιστρέφεται. Περισσότερο πλέον επενδύεται στη νεκρή εργασία, έτσι, είτε με τη μορφή της γης, ακινήτων δηλαδή κτλ., είτε με τη μορφή του εξοπλισμού νεκρής εργασίας, δηλαδή το προϊόν της εργασίας αυτό σε παρελθούσα σε προϊόντα χρόνο. Και το δεύτερο είναι η υποβάθμιση. Η υποβάθμιση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι έχεις, πώς να το πούμε, έρχεται σε σύγκρουση μάλλον με την ανάπτυξη των διοξιοτήτων και συνολικά της δυνατότητας, της παραγωγικής ικανότητας αν θέλουμε, της εργατικής δύναμης. Δηλαδή, ενώ αυτή την 15ετία η παραγωγική ικανότητα της εργασίας αυξήθηκε, το ποσοστό της μειώθηκε. Γιατί μειώθηκε? Γιατί υποβαθμίστηκε ποιοτικά η απασχόληση. Δηλαδή η συνολική απασχόληση δεν είναι στο επίπεδο αυτό που ήταν το 2000. Δηλαδή δεν παράγει τόσο υψηλά εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, δεν παράγει θέσεις εργασίας και απασχόληση με προοπτική. Οπότε αυτό το πράγμα υποβαθμίζει τη ζωντανή εργασία. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα εισοδήματος ή μισθού. Έτσι, είναι δομικό στοιχείο και αυτό ακριβώς υποδηλώνει το τρομακτικό πρόβλημα που έχουν οι ανεπτυγμένες χώρες και πώς θα επιδεινωθεί στο μέλλον, στο βαθμό που βεβαίως συντηρούνται αυτού του τύπου οι συσχετήσεις στην οικονομία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι με μια κουβέντα χάνει το εξειδικευμένο εργατικό της προσωπικό οι ανεπτυγμένες χώρες, οι G7, ακριβώς γιατί το απαξιώνουν. Και άρα εδώ πέρα δημιουργείται μία εξάρτηση και για αυτές από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, της Κίνας κτλ. Διότι πλέον, εφόσον δεν παράγουν στον τόπο τους αυτά τα οποία παρήγαγαν μέχρι χτες, πλέον είναι εξαρτημένες, αρχίζουν και έχουν μία εξάρτηση. Βεβαίως. Θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έχω τελειώσει τις μετρήσεις που κάνω, γιατί όλα αυτά θέλουν έναν υπολογισμό αυτό το πράγμα. Εγώ λατρεύω αυτό το τύπο του υπολογισμού, γιατί βγάζεις, απεικονίζεις μια πραγματικότητα που ναι μεν την αντιλαμβάνει την κοινωνική σου εμπειρία αν έχεις καθαρό μάτι και καθαρό μυαλό, αλλά δεν πάσεις δηλαδή από αυτή την ιδιοπαθή ψυχιατρική πάθηση που λέγεται νεοφιλελευθερισμός ή κάποιες παραλλαγές του. Λοιπόν, γιατί έχουμε και αριστερό και δεξί νεοφιλελευθερισμό. Τώρα πιάνε. Ναι, λοιπόν, τώρα πιάνε. Είναι και εμφανής κιόλας. Λοιπόν, αλλά έχει μια σημασία. Γιατί οι φτωχές χώρες είναι φτωχές? Από τα στοιχεία αποδεικνύεται το ότι οι φτωχές χώρες είναι φτωχές όχι γιατί είναι φτωχές σε φυσικό κεφάλαιο. Οι φτωχές χώρες, οι low income,
παρά το γεγονός ότι έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, του ανθρώπινου πληθυσμού, αλλά και της έκτασης του πλανήτη, έτσι, έχουν η σημαντικότερη συμβολή είναι στο φυσικό κεφάλαιο. Έχουν, για παράδειγμα, το φυσικό κεφάλαιο είναι το 26%, ενώ, για παράδειγμα, η συμβολή στον κοινωνικό πλούτο των ανεπτυγμένων χωρών του φυσικού κεφαλαίου είναι μόλις το 2%. Στις χώρες αυτές είναι το 26%. Είναι πολύ ψηλό. Το παραγωγικό κεφάλαιο είναι 16%. Και 59% είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, έναντι 80% που είναι στις ανεπτυγμένες χώρες, για το 2000 μιλώντας πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το μεγάλο πρόβλημα των φτωχών χωρών είναι ότι δεν επενδύουν ή δεν τους επιτρέπεται να επενδύσουν στη ζωντανή εργασία. Και έχουμε από τη μια τις χώρες, μάλλον να δούμε πώς έγινε αυτό το 2014. Το 2014 οι χαμηλού εισοδήματος χώρες παραμένουν ψηλά στο παραγωγικό κεφάλαιο. Το παραγωγικό κεφάλαιο ανέβηκε πάρα πολύ, στο 25%, είναι αυτό που λέμε με την Κίνα, ναι, οι Ινδίες, ναι, και τα αρέστα, mm-hmm, πήδηξε από το 16% στο 25%. Λοιπόν, και το φυσικό κεφάλαιο και αυτό έκανε ένα αλματάκι που ανέβηκε στο 47%. Ένα πολύ ψηλό. Το υπόλοιπο, αυτό που μειώθηκε δραματικά, είναι η συμβολή του λεγόμενου ανθρώπινου κεφαλαίου. Και αυτό το πράγμα υποδηλώνει και την καταστροφή που δέχονται, ενώ έχουμε, ας πούμε, χώρες οι οποίες, Βραζιλία, έχουμε μια εξαιρετική ανάπτυξη των αντικειμενικών συνθήκων ανάπτυξης, μάλλον υποδομών της αυτής της οικονομίας, σε παραγωγικό κεφάλαιο και φυσικό κεφάλαιο. Η υποβάθμιση της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπινου δυναμικού, του ανθρώπινου πληθυσμού συνολικά είναι τραγική. Έτσι. Και φυσικά χάρισε και στα δελτανιτά και στις ξένες επενδύσεις και το ξένο κεφάλαιο που διαμορφώνεται κτλ. Άρα το βασικό κεφάλαιό μας σαν παγκόσμια οικονομία είναι ο άνθρωπος. Η ικανότητά του να δουλεύει, η δυνατότητά του να παράγει δεξιότητες και γνώση. Αυτό το πράγμα, αυτό το κλειδί, το λέγανε οι αρχαίοι μόνο φιλόσοφοι, πρόγονοι, έτσι, της αρχαιότητας. Λοιπόν, το λέγανε και οι κλασικοί της οικονομίας. Αλλά σήμερα, για κάποιο περίεργο λόγο, πλούτος είναι να έχεις πετρελαία, να έχεις, έστω και αν είναι μουσάτα τα περισσότερα, να έχεις, ας πούμε, σπάνιες γέες στη Μακεδονία ή το Λεβιάθαν κάτω από την Κρήτη ή τρία πουλάκια κάθονται και Νικολόγ Καρτέρι ή σκουριές, σε σκουριές το χρυσό ή οτιδήποτε. Και ξεχνάμε ότι βασικός πλούτος είναι η δουλειά του ανθρώπου, η ζωντανή εργασία. Και να δούμε τώρα για την Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, γιατί η Ελλάδα είναι πολύ πιο χαρακτηριστική σε αυτήν. Πρώτον, το 2000, πάμε το 2000. Στο 2000, λοιπόν, το φυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας ήταν μόλις το 2% του συνολικού κοινωνικού της πλούτου, του συνολικού πλούτου, όπως υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Το παραγωγικό κεφάλαιο της Ελλάδας ήταν 12% του συνολικού πλούτου. Και το υπόλοιπο 86% του συνολικού πλούτου είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Έχει πιο υψηλό μερίδιο στο κεφάλαιο το ανθρώπινο κεφάλαιο η Ελλάδα από ό,τι ανεπτυγμένες χώρες. Άρα, να η βασική δεξαμενή που θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί προκειμένου να αναπτυχθεί η χώρα. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι τρώει μια σφαλιάρα χοντρή το ανθρώπινο κεφάλαιο και από το 86% ως μερίδιο του συνολικού πλούτου της Ελλάδας πέφτει κάτω από το 70%. Είναι η μεγαλύτερη υποτίμηση που δέχτηκε σε ανθρώπινο δυναμικό χώρα της παγκόσμιας οικονομίας. Εκεί είναι και το μεγάλη σφαλιάρα που δέχτηκε η χώρα συνολικά και ο βασικός συντελεστής υποβάθμισής της. Δεν παράγει η αγορά εργασίας, ούτε θέσεις εργασίας και κυρίως ούτε θέσεις εργασίας με προοπτική. Με εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό, βιομηχανία. Ενώ έχουμε δυναμικό, δηλαδή από το 2000 έως το 2015 βελτιώθηκε η σύνθεση της απασχόλησης, του απασχολούμενου δυναμικού, ωστόσο λόγω της αυξής ανεργίας
και λόγω της πτώσης της παρασιτικοποίησης της οικονομίας, αυτό το πράγμα υποβαθμίστηκε. Η συμβολή δηλαδή του ανθρώπινου κεφαλαίου, του βασικού σου κεφαλαίου δηλαδή, για να αναπτυχθεί μια χώρα, για τη χώρα σου, το υποβάθμισε και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο, η συνολική υποβάθμιση από το 2005 έως το 2014 να είναι από 4,33 να είναι στα 4,53, 2,53 το 2014. Δηλαδή έχουμε 43% μείωση σε δολάρια. Εάν κάνουμε και την αναγωγή σε ευρώ, η μείωση του πλούτου είναι 47%. Την ίδια χώρα, αυτό έτσι, είναι ένας δείκτης. Εάν δείτε όμως την άνοδο του παγκόσμιου πλούτου από το 2005 έως το 2014, τότε η υποβάθμιση της χώρας είναι πολύ πιο εντυπωσιακή. Γιατί? Διότι η αύξηση του πλούτου δεν μειώθηκε, ούτε μείνε σταθερός ο παγκόσμιος πλούτος. Ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε κατά 61% από το 2005 έως το 2014, σχεδόν στη δεκαετία δηλαδή, σε αυτή τη δεκαετία. Και έτσι λοιπόν η χώρα από το 0,60% 61% του παγκόσμιου πλούτου έφτασε να είναι το 2014 στο 0,22% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι η πτώση, έχασε δηλαδή, σαν μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου, έχασε περίπου τα 2/3. Τα 2/3. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι, για να καταλάβουμε, επειδή εδώ είναι συγκινούντα δοχεία, μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομία, που όπως και να το κάνεις, ο τρόπος που διαμορφώνει το δικό σου πλούτος δεν είναι καθόλου άσχετος με το πώς διαμορφώνεται ο πλούτος, ο κοινωνικός, γιατί μιλάμε για κοινωνικό πλούτο πάντα, ο κοινωνικός πλούτος της διπλανής σου χώρας ή των διπλανών χωρών συνολικότερα. Άρα, αυτά τα 2/3 που έχασε η χώρα, τα πήραν κάποιοι άλλοι. Δεν είναι δηλαδή ότι τα χάσαμε και γίναν αέρας, κοπανιστός, όχι, τα πήραν άλλοι. Το ποιοι τα πήραν είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ δεν έχω ολοκληρώσει ακόμη την επεξεργασία. Mm-hmm. Θα φανεί. Θα βγουν κρίσιμα συμπεράσματα. Θα φανεί. Έχει μεγάλο όμως σημασία ότι από την πρόχειρη μια εκτίμηση από τις περισσότερες χώρες που έχω προλάβει, δεν έχω προλάβει να τις κάνω για όλες, η χώρα αυτή, η Ελλάδα, από το 2005 έως το 2014, με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχει τη μεγαλύτερη υποτίμηση, υποβάθμιση σωστότερα, υποβάθμιση από οποιαδήποτε άλλη χώρα με βάση τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ακόμη και από τις χώρες εκείνες που ανάμεσα στο 2005 και στο 2014 βυθίστηκαν σε έναν διαρκή ή έναν διηνεκή πόλεμο. Πόλεμο κλασικό, κλασικού τύπου. Βομβαρδισμοί, συντριβές κτλ. Η δική μας υποβάθμιση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί είχε σαν στόχο την υποβάθμιση της ζωντανής εργασίας και όχι τόσο το βομβαρδισμό των κτηρίων. Παράδειγμα, υποβαθμίστηκε και η Συρία, έτσι, αλλά η υποβάθμιση της Συρίας που ξέρουμε από το 2011 μέχρι το 2014 που υπάρχουν στοιχεία, έτσι, από το 2011 και μετά ζει έναν πραγματικό πόλεμο όπου εξανάγκασαν 14 εκατομμύρια Σύρους να φύγουν πρόσφυγες στις γύρω χώρες. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η υποβάθμιση σε σχέση με το 2015 της Συρίας το 2014 είναι μόλις 20%. Λέω 20% μόλις, γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε φάγουμε σφαλιάρα 47% με όρους ευρώ ή 43% με όρους δολαρίου. Δηλαδή η Συρία που βομβαρδίζεται, ισοπεδώνεται και όλα αυτά τα πράγματα με πολεμικά μέσα, τρόπο στρατιωτικά, μια μείωση. Έτσι, έχει μικρότερη μείωση από εμάς στη δεκαετία. Στη μετρήσιμη δεκαετία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό το πράγμα είναι κουφό. Και αυτό υποδηλώνει το ποιο είναι το άμεσο μέλλον της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε ρότα, εάν δεν γυρίσουμε, να το πούμε έτσι, τον τρόπο διαμόρφωσης συνολικά. Βεβαίως η υποβάθμιση δεν είναι στοιχείο το οποίο είναι τωρινό. Τωρινό απλά μετά το 2005 είχαμε δραματική, αυτή τη δραματική, χάσαμε τα 2/3 του κοινωνικού μας πλούτου, του συνολικού μας πλούτου. Λοιπόν, ωστόσο, συγκριτικά δηλαδή, σαν μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, το 1995, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, είχαμε 0,64, ήταν το μερίδιο της χώρας μας
στην παγκόσμια οικονομία, στον παγκόσμιο κοινωνικό πλούτο της ανθρωπότητας, να το πούμε έτσι. Το 2000 γίνεται 0,60, ζήτω Σιμίτης, και η πολιτική φιλελευθεροποίηση των λεγόμενων αγορών, η προσαρμογή δηλαδή στην ένταξή μας Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ, και το 2005 το μερίδιο γίνεται 0,61. Γιατί υπάρχει αυτή η ελαφρά βελτίωση? Γιατί πολύ απλά, αν θυμόμαστε τότε, ολοκληρώνει το κύκλο των λεγόμενων μεγάλων έργων, το μεγάλο φαγοπότη, κυρίως Ολυμπιάδα. Μετά, έρημος. Δηλαδή μιλάμε για, και βεβαίως παίζει ρόλο και πού γνωρίζει η παγκόσμια οικονομία τη μεγαλύτερη άνοδο. Όντως, γιατί μετά το 2005 όντως έχουμε μια αλματική άνοδο, τουλάχιστον με αξιακούς όρους, με όρους δολαρίου δηλαδή, παγκόσμια, που δεν συμβάλλουν κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες, αλλά κυρίως η Ρωσία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και όλα αυτά. Αυτές κατά βάση οι χώρες. Λοιπόν, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και την έκθεσή της, 7 είναι οι χώρες οι οποίες συμβάλλουν σε αυτό την αλματώδη άνοδο μετά το 2005. Σε αυτές οι χώρες, πρώτη είναι η Κίνα φυσικά, δεύτερη είναι η Ρωσία, τρίτη είναι η Ινδία, και έκτη, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, είναι η Τουρκία. Ναι, γιατί είναι και στους G8 μπαίνει η Τουρκία. Ναι. Και στους G20, συγγνώμη. Συμβάλλει, είναι η 7η, η 6η ή 7η, αν θυμάμαι καλά, η οποία που έχει τη μεγαλύτερη συμβολή ανόδου του παγκόσμιου κοινωνικού πλούτου. Και αυτό βέβαια σε σύγχυση μια χώρα, τη δική μας δηλαδή, που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι, στην ίδια ώρα. Έχει ενδιαφέρον, δεν το έχω κάνει ακόμη, αλλά στο μέλλον θα το παρουσιάσω και γραπτά και όλα αυτά τα πράγματα, να συγκρίνουμε και με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες τι έχει γίνει ακριβώς αυτή την περίοδο, υποβάθμισής τους κτλ. Με κάποια στοιχεία έτσι που έχω κοιτάξει για την πρώην Ιουγκοσλαβία, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη υποβάθμιση και από τα κρατήδια της πρώην Ιουγκοσλαβίας σε αυτή την ακριβώς την περίοδο, τα οποία βεβαίως έχουν υποστεί αυτά που έχουν υποστεί σε αυτές τις χώρες. Αυτά είναι τα, έτσι, μια πρόχειρη ματιά. Άρα, εάν μπορούμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια σύνοψη αυτής της ωραίας τοποθέτησης και αναλυτικής που έχεις κάνει, θα μπορούσε να μας επιτραπεί να πούμε το εξής. Η αντιπαράθεση κεφαλαίου εργασίας είναι συνεχής και μόνιμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κεφάλαιο κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την εργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την έννοια του ότι να την πληρώνει με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα μπορεί και να παραγάγει η εργασία όσο το δυνατόν περισσότερα εμπορεύματα. Ναι. Κρύβεται εδώ μια αντίφαση και μια αντίθεση, την οποία... Εγώ να το κάνω λιγάκι πιο έτσι, γιατί δεν είναι η εκμετάλλευση εκεί. Η εκμετάλλευση που αποδεικνύεται στη δυναμική παραγωγής πλούτου από την ανθρωπότητα και την αδυναμία αυτού του συστήματος της παγκόσμιας αγοράς να μπορεί να το αξιοποιήσει. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται στο γεγονός ότι έχουμε μια αλματώδη άνοδο του ανθρωπίνου κεφαλαίου, άσχετα σε ποιες χώρες γίνεται αυτό, οι δεξιότητες του, η παραγωγή ανθρωπινής γνώσης, η εξειδικευσή του, το επίπεδό του κτλ. Και την ίδια ώρα αδυνατεί να συμμετάσχει εκεί που πρέπει περισσότερο να συμμετάσχει, στη συνολική διαμόρφωση του κοινωνικού πλούτου, κάτι το οποίο το έκανε σε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή είναι η μεγάλη στροφή που γίνεται στον καπιταλισμό σήμερα παγκόσμια. Εγώ θέλω, συνεχίζοντας τη σκέψη μου, να επισημάνω το εξής σε αυτό. Είναι γεγονός ότι πράγματι υπάρχει μία βαθιά αντίθεση κεφαλαίου εργασίας. Το κεφάλαιο προσπαθεί να κερδίσει σε βάρος της εργασίας. Όμως η αντίφαση που κρύβεται σε αυτό το συνεχή μεταξύ τους πόλεμο είναι ότι το κεφάλαιο μέσα από την εργασία, δηλαδή ο εργαζόμενος, πρέπει να έχει συγχρόνως πάντοτε την ιδιότητα του καταναλωτή. Ναι. Έτσι, δεν έχει κανένα νόημα απλώς να τον ξεζουμίζεις για να βγάλεις περισσότερα χρήματα με φτηνούς χαμηλούς μισθούς, αλλά θα πρέπει να του αφήνεις και τη δυνατότητα να μπορεί να καταναλώνει αυτά τα οποία φτιάχνεις εσύ και εκμεταλλεύεσαι ως κεφαλαιούχος. Ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την αντιπαράθεση, ο καπιταλισμός, αυτό το οποίο έχει βρει τα τελευταία χρόνια ως διέξοδο, είναι η μετακίνηση της εργασίας σε φτηνότερους τόπους που πληρώνεται πολύ λιγότερο, και αφήνει το παράδοξο του ότι τα προϊόντα τα οποία παραγάγει Φερρυπίν στην Κίνα δεν
πρόκειται να καταναλωθούν όλα στην Κίνα, αλλά θέλει να τα γυρίσει στην παγκόσμια αγορά. Σε ποια παγκόσμια αγορά? Σε αυτήν που μόλις είπες προηγουμένως, ότι έχει μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό της ως κεφάλαιο, δηλαδή στους άνεργους Ευρωπαίους. Ναι. Αυτό μας δείχνει, και θέλω να το, έτσι να το επισημάνουμε για να το καταλάβουμε όλοι μας, ο καπιταλισμός δουλεύει με διαφορετικές ταχύτητες αναχώρα. Γι' αυτό και έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα οι χώρες μεταξύ τους ως τέτοιες. Mm-hmm. Δεν έχει τα ίδια συμφέροντα ο καπιταλισμός της Γερμανίας με τον καπιταλισμό της Βουλγαρίας. Ναι, γενικά δεν υπάρχει γενικά, καπιταλισμός γενικά. Έτσι. Υπάρχουν πάντα συγκεκριμένα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουν πολλοί συνήθως, προσπαθώντας να αξιολογήσουν τα ίδια χαρακτηριστικά, λες και δρούν στο ίδιο και το αυτό περιβάλλον. Ναι. Δεν πρόκειται για αυτό. Όχι, και δεν γίνει, υπάρχει. Έτσι, δεν πρόκειται για αυτό. Απλά υπάρχει και ένα και δεύτερο στοιχείο. Παρακαλώ. Αυτό που λες έγινε, αυτή η στροφή που λες έγινε αρχές 90. Τέλη δεκαετίας του 80, αρχές 90. Αυτή η μεγάλη στροφή. Δηλαδή δημιούργησε το παγκόσμιο. Πάντοτε προσπαθούσε. Πάντοτε προσπαθούσε. Αλλά τότε με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Παγκόσμιου Πολέμου. Αλλά τώρα με τις ηλεκτρονικές μορφές μεταφοράς χρήματος. Το τσάκισμα των νεοαπελευθερωμένων χωρών που και αυτές είχαν κοντράρει χοντρά σε αυτού του τύπου της τάσης, έγινε μια μαζική μεταφορά. Όγκου εκμετάλλευση εργασίας, το λεγόμενο κινέζικο μεροκάματο. Εκείνη την εποχή αρχίζει και κυριαρχεί το λεγόμενο κινέζικο μεροκάματο, μεγάλη συνεισφορά της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό το πράγμα τώρα μας τελείωσε. Η τελευταία κρίση αποδεικνύει ότι και αυτό δεν πάει. Σε αυτό ήθελα να φτάσει. Γι' αυτό και, αυτό και στρίβει τώρα η Κίνα και λέει καθίστε μάγκες. Εφόσον η παγκόσμια ζήτηση πάει κατά διαόλου, στρίβει και λέει. Μισό λεπτό. Να φτιάξω εγώ μια μεσαία τάξη δική μου μέσα στην Κίνα. Αυτή είναι η προσπάθειά της. Λοιπόν, ώστε να είναι, είναι πιο παραδοσιακός ο καπιταλισμός αυτός και είναι, μια, είναι απότοκο της κρίσης, παγκόσμιας κρίσης. Όμως οι ισχυρές μορφές καπιταλισμού, να το πούμε, τις αναπτυγμένες χώρες, τι κάνουν. Λέει, από τη στιγμή που η δύναμη μου που βρίσκεται, βρίσκεται στην υπερεθνική εταιρεία. Η υπερεθνική εταιρεία έχει επιβάλει στην παγκόσμια, στον πλανήτη, ή προσπαθεί να το επιβάλει, γιατί υπάρχουν και αντίρροπες. Ίδιες κατά. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τον δικό της εσωτερικό καταμερισμό εργασίας ως παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Παράγω εκεί, παίρνω από τα. Θα πουλάω μόνο εκεί, τα ενδιάμεσα προϊόντα. Γιατί εκεί μπορούν να το αγοράσουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον αν δει, κανείς το δίκτυο των εταιριών, από πού αγοράζουν και πού πουλάνε. Μια σειρά τέτοιες υπερεθνικές, δεν είναι καν πολυεθνικές, είναι υπερεθνικές. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ενώ η πολυεθνική είχε έδρα σε μια χώρα και αξιοποιούσε οτιδήποτε άλλο στο εξωτερικό της χώρας προς όφελος της μητρικής εταιρείας, στην υπερεθνική δεν υπάρχει μητρική και θηγατρική. Υπάρχει δίκτυο απλά εταιριών που έχει σαν έδρα την παγκόσμια αγορά και όχι την αμερικανική ή τη γερμανική ή κάποια οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν γερμανικά κεφάλαια ή αμερικανικά. Ακριβώς. Που κυριαρχούν ή οτιδήποτε ή παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Απλά οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Ότι τα συμφέροντα δεν εξατομικεύονται. Έτσι. Σε κάποια χρονική στιγμή. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ενώ η Ρωσία κάνει το ίδιο. Γι' αυτό είναι το φαινόμενο Πούτιν. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο ενός Αμερικανού αναλυτή, ο οποίος μάλιστα είναι τουρκικής καταγωγής και είναι από το Cato Institute, η Cato. Όπως το λένε οι Αμερικανοί, είναι ένα από τα think tanks αυτά που διαμορφώνουν παγκόσμια πολιτική για τους Αμερικανούς, ένας τουρκικής καταγωγής Αμερικανός, ο οποίος λέει ο Ερντογάν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας Πούτιν της Ρωσίας, της Τουρκίας. Της Τουρκίας. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί? Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη στροφή που κάνουν οι μεγάλες χώρες, που σου λέει τι? Σου λένε οι χώρες, εγώ σαν υπερεθνική εταιρεία, εφόσον εκεί στηρίζομαι, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει ούτε η κατανάλωση των εργατικών μαζών στη χώρα μου, όπως με ενδιαφέρε παλιά και κρατούσα τα μεροκάματα ψηλά συγκριτικά με αυτούς που εκμεταλλευόμουν, ας πούμε, στο δύο κόσμο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ούτε βεβαίως θέλω κοινωνικό κράτος και ιστορίες, γιατί έχω τέτοια επάρκεια κεφαλαίων που μπορώ να εκμεταλλευτώ τα πάντα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα με επιδοτεί το κράτος πώς? Με τις ιδιωτικοποιήσεις, με τις παροχές, με όλο το πακέτο αυτό το πράγμα που δίνεται. Και σε είδος και σε κεφάλαια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα αυτή τη στιγμή είναι να αυξήσω το κέρδος μου. Να αυξήσω το κέρδος μου πιέζοντας την εργασία δεν μπορώ. Το έχω
το έχω, πώς να δούμε, έχει, το έχω μηδενίσει. Πώς να δούμε, το πετάλι του γκαζιού έχει τερματίσει. Το έχω κολλήσει κάτω στο δάπεδο. Δεν μπορώ να πάω. Από την άλλη, δεν τους χρειάζομαι κι όλους αυτούς. Δηλαδή, ούτε στην Αμερική ούτε στη Γερμανία. Δεν τη χρειάζεται αυτή την εργατική δύναμη. Τόσο πολύ ανεπτυγμένη, τόσο πολύ, με τόσα προσόντα, με τέτοιες δυνατότητες. Οπότε τι κάνει. Κάνει στροφή στην εκρή εργασία. Και οπότε τι κάνει. Αξιοποιεί την αποτίμηση της νεκρής εργασίας ως χρηματιστικό είδος και πάνω εκεί οικοδομεί τη δυνατότητα να κερδίζει. Μόνο που αυτό, όπως το λέγανε και οι παλιοί, κλασικοί οικονομολόγοι, αυτό λέγεται με έναν θαυμάσιο όρο ελληνικό που τον έχουμε ξεχάσει, όχι απλά κερδοσκοπία, λέγεται κηδεία. Τζόγος. Είναι η εμπορευματοποίηση της μπαρούφας πια. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Σου πουλάω αέρα. Ο καπιταλισμός αυτό είναι. Γεννήθηκε από τη στιγμή που είχε τη δυνατότητα πλέον ο κεφαλαιούχος ή το κεφάλαιο να πουλάει αέρα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε το εργοστάσιο, ούτε το εμπόρευμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό και, η πρωτογενής πηγή του είναι αυτό που περιγράφει ο Σέξπιρ στον έμπορο της Βενετίας. Αυτή είναι η πηγή. Αυτό είναι το όνειρο του καπιταλιστή. Αυτό το πράγμα είναι. Να μπορώ να κερδίζω. Δεν με ενδιαφέρει τώρα αν είναι ένα κομμάτι από την, πώς το λένε, τόσες λίμπρες από το κρέας του τάδε ή οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει. Το κεφάλαιο να αυτό αναπτύσσεται. Έτσι. Τώρα, αν κάποιος σε κάποια στιγμή βόλευε η βιομηχανία, βολεύει η βιομηχανία. Εάν από το εμπόριο, από το εμπόριο. Εάν τώρα με βολεύει να πουλάω και να αγοράζω το συνολικό παραγωγικό δυναμικό της αμερικανικής οικονομίας και από αυτό να κερδίζω. Άρα πάω εκεί. Και έτσι επινοήθηκε το leverage buyout, δηλαδή αυτά τα LBO, δηλαδή που λέγανε, παίρνω τις μεγάλες τεράστιες βιομηχανικές επιχειρήσεις που είχε η Αμερική, τις κόβω, τις κομμετιάζω, τις μετατρέπω σε χρηματιστικά προϊόντα, σε options και ιστορίες, πουλάω και κερδίζω. Έτσι, απέναντι στον παλιό καπιταλιστή που είναι ο βιομήχανος, εκείνος που ενδιαφερόταν, πώς ήταν ας πούμε ο Ford. Έτσι, λοιπόν, που ενδιαφερόταν για τον εργάτη του, γιατί έλεγε το εξής: άμα δεν παίρνει τα 4,50 μεροκάματο, έτσι, πώς θα παίρνει το τυφόν που είχα επινοήσει να έχει και μαζική παραγωγή κτλ. Ποιος θα το παίρνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, θα το πάρει ο στρατός, θα το πάρει το κράτος, άντε θα το πουλήσω και κάπου αλλού, αλλά αν οι εργάτες μου εμένα δεν έχουν δυνατότητα, πάπαλα. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση και φοβούμενη η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία και αυτές οι χώρες, ακόμη και μέσα και η Τουρκία με την ιδιαιτερότητά της, έτσι, ότι εάν παραδοθούν σε αυτήν την τάση θα καταλήξουν να είναι Ελλάδα και χειρότερα από την Ελλάδα, οπότε τι κάνουν, κοντράρουν και λένε κάτσε να φτιάξω εγώ, να διατηρήσω τις εσωτερικές μου υποδομές έτσι ώστε αυτό που χάνω από την παγκόσμια αγορά, από τη σχέση μου με τις ανεπτυγμένες χώρες, να το κερδίζω από τους εσωτερικούς όρους εισόδευσης. Αυτό είναι πολύ απλά, όσο μπορούμε πιο απλά γίνεται, μπορεί να ακούγεται σύνθετο και είναι, αλλά αυτό το παιχνίδι παίζεται. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε να εμφανίζονται πολιτικοί οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν να εμφανιστούν δεκαετίες στα κάτι αυτά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διαχειριστές. Άνθρωποι με πολιτικό εκτόπισμα, τέτοιο που καθορίζει εξελίξεις στη χώρα τους. Γι' αυτό και μιλάνε για τον Ερντογκάν, ο Πούτιν της Τουρκίας. Να, ο Πούτιν, ας πούμε, δεν είναι. Αν είχαν, ας πούμε, τους πολιτικούς επίπεδου Γέλτσιν ή Γκορμπατσόφ στη Ρωσία, η Ρωσία θα ήταν πιο υποβαθμισμένη από το Άρκανσο των ΗΠΑ. Έστω και αν έχει αυτή την τεχνογνωσία, τις ένοπλες δυνάμεις, τις υποδομές, το φυσικό πλούτο και όλα αυτά. Το ίδιο είναι για τις άλλες χώρες. Άρα, στην Ινδία, ναι. Ο Μόντι. Ναι. Δεν είναι φοβερή περίπτωση. Μια τέτοια περίπτωση βεβαίως για τον Ινδικό καπιταλισμό. Έτσι, ακριβώς αυτό. Αλλά μια ιδιαιτερότητα που του δίνει στις κομβικές στιγμές πάντα παρουσιάζονται πολιτικοί για να δώσουν διεξόδους εκεί που η οικονομία δεν μπορεί να δώσει. Ακριβώς λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις αυτή τη στιγμή και με κρύο αίμα εμείς κοιτάζοντάς το μπορούμε να πούμε ότι πράγματι λειτουργούν προς όφελος των χωρών τους, ακριβώς διότι βλέπουν της ολιγαρχίας ότι της ολιγαρχίας τους, ό,τι συμφέροντα εξυπηρετεί ο καθένας. Αλλά μόνο που αυτή η ολιγαρχία δεν μπορεί να κρατήσει τα γκέμια.
αυτό είναι εάν ένα... δεν ναι, τραβήξει ναι. ένα κομμάτι του πληθυσμού ναι. και δεν είτε το ενσωματώσει ή δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής συμμαχίας. Πάντως είναι οπωσδήποτε αυτό ένα πλαίσιο άμυνας απέναντι σε έναν αυτοκαταστροφικό πλέον καπιταλισμό. Ναι. Έτσι, γιατί ναι. αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί η κρίση, mm-hmm. θα έχουμε και μείωση των θέσεων εργασίας συνέχεια. Με την, έχουμε μια δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, αν θες. Έτσι, και μειώνονται και πάλι οι θέσεις εργασίας, άρα πρέπει να εφεύρουμε καινούργιες θέσεις εργασίας. Έτσι, πάνω σε αυτό το αυτοκαταστροφικό κομμάτι, γιατί θα δούμε ότι και η Αμερική κάνει πίσω με τον Α ή Β τρόπο, θα κοιτάξει να προφυλαχτεί και αυτή. Δεν είναι, η Αμερική δεν είναι μια δύναμη η οποία έχει μάθει από την κρίση του 29. Βεβαίως. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχει δυνατότητες, γι' αυτό και καταφεύγει στον πόλεμο. Ναι. Καταφεύγει στον πόλεμο γιατί αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή συγκρούονται διαφορετικοί τύποι καπιταλισμού. Ακριβώς. Δεν συγκρούονται. Ακριβώς. Δεν συγκρούονται. Υπεριαλισμοί σε αναδιανομή σφαιρών επιρροής και αγορών. Το λάθος που κάνει. Διαφορετικοί τύποι καπιταλισμού. Έτσι. Και άρα διαφορετικές δομές και ιεραρχίες εξουσίας. Κάποιες δομές χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, οι βογιάροι της Ρωσίας στηρίζουν τον Πούτιν. Γιατί ξέρουν ότι έτσι και μπουκάρουν μέσα οι Αμερικανοί. Δεν θα τους αφήσουν κολυμπηθρόξυλο. Λοιπόν, το είδαν, το ζήσανε με τον Γέλτσιν. Ναι, μεν κάποιοι κερδίσανε σε αυτή την ιστορία. Αλλά κερδίσανε για να βγάλουν τα λεφτά τους έξω. Δεν κερδίσανε για να μπορέσουν να στηριχτούν στην εσωτερική αγορά ή την οικονομία της ρωσικής χώρας. Οπότε, τι γίνεται. Θέλουν τον Γέλτσιν, τον Πούτιν, και ταυτόχρονα σπρώχνουν για το, ή ανέχονται. Τις σοσιαλιστικές ζούσες, τα σοσιαλιστικά ζούσες ανοίγματα που κάνει ο Πούτιν ναι. προς τον κοινό κόσμο. Γιατί ξέρει ότι χωρίς αυτόν ούτε στρατιωτικά μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στην απειλή που δέχεται της περικύκλωσης και αυτά που συμβαίνουν, ούτε οικονομικά. Δηλαδή, αν ο κόσμος βυθιστεί σε μια ανίποτη φτώχεια, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί ο Πούτιν ή η στρατηγική της αντιμετώπισης περικύκλωσης. Που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει. Το ίδιο κάνει η Ινδία. Πολύ πιο δύσκολα βέβαια. Πολύ πιο δύσκολα γιατί εκεί πέρα οι δομές είναι πολύ πιο αποσαθρωμένες από ό,τι είναι στην κοινωνικές δομές. Από ό,τι είναι... Το ίδιο κάνει και η Κίνα. Αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η απόφαση του τελευταίου συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Και μάλιστα για όσους έτσι, ασχολούνται μετά της Κίνας, εγώ ασχολήθηκα πιο επισταμένα μετά την περίφημη Tiananmen. Έχω γράψει και αρκετά κείμενα από τότε που ήμουν στο Google και υπέστην αυτά που υπέστην τότε, διότι ήμουν εκτός γραμμής. Τέλος πάντων, τι είναι, η πρώτη φορά που βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας να μην δίνει έμφαση στην άνοδο των καπιταλιστικών στοιχείων, δηλαδή των μεγάλων καπιταλιστών στην Κίνα. Δηλαδή, μέχρι και το προηγούμενο συνέδριο, οι Κινέζοι δίνανε κομματικά παράσημα σε αυτούς που είχαν πλουτίσει περισσότερο από όλους. Δηλαδή το να πλουτίζεις ήταν κομματικό καθήκον. Τώρα αντιστράφηκε. Λέει πάση θυσία μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη. Δώστε δυνατότητα ευημερίας στη μεσαία τάξη. Σε περισσότερα στρώματα. Για να μπορέσει να στηριχτεί αυτό το πράγμα, αλλιώς θα καταρρεύσει. Σαν κανένας τύπος. Αυτό βεβαίως δημιουργεί και προβλήματα με τους Αμερικανούς κτλ. Αρχίζουν τα νομισματικά. Οι νομισματικές τριβές. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε σοβαρές αλλαγές. Αυτό είναι το ιδιαίτερο της παγκόσμιας πολεμικής σύραξης που διαφαίνεται και ή εκδηλώνεται σε 65 χώρες περιοχές του πλανήτη. Έχουμε ήδη θερμό πόλεμο. Έτσι. Και βεβαίως αυτό έχει πάρει χαρακτηριστικά κλιμάκωσης. Συγκρούονται διαφορετικοί τύποι καπιταλισμού. Έτσι, να το πούμε με μια πρόταση. Με μια πρόταση μπορούμε να το πούμε με τον τρόπο αυτό το οποίο το διατυπώνεις. Έχουμε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό κιόλας ότι εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε το παγκοσμιοποιημένο υπεριαλισμό. Με διαφορετικές νέες μορφές. Δεν ανέχεται τη συγκρότηση εθνικού καπιταλισμού. Δεν το ανέχεται πλέον. Αυτό, αυτά τα δύο συγκρούονται τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό, ο λεγόμενος εθνικός καπιταλισμός, όπως και να το προσδιορίσουμε, έτσι, τι κάνει. Ξέρει ότι για να τα βγάλει πέρα έχει μόνο ένα τρόπο. Να τραβήξει στον αγώνα το λαό. Αν δεν το τραβήξει, την έχει χάσει. Γιατί βέβαια η ιστορία δείχνει ότι οι ανώτερες μορφές καπιταλισμού επικρατούν τελικά. Ναι. Είτε με το καλό, είτε με το κακό. Αργά ή γρήγορα θα ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα. Έτσι, μπράβο. Αργά ή γρήγορα θα δοθεί η λύση. Οπότε αναγκαστικά όλη η ανθρωπότητα πάει σε μια αναμέτρηση
που τελικά θα καταλήξει, ενώ τώρα δεν είναι, έχει στοιχεία αλλά δεν είναι, θα καταλήξει να είναι οι λαοί από εδώ, οι μεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου και πολιτικές δυνάμεις από την άλλη. Λοιπόν, αλλά αναγκαστικά το σπρώχνει. Γιατί? Γιατί έχουμε την κρίση. Δεν είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα, δεν έχουμε μια ξεκαθαρισμένη κατάσταση. Για παράδειγμα, να πούμε ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Αμερική χρηματοδοτεί τον επεκτατισμό της, τον υπεριαλιστικό επεκτατισμό της, δηλαδή τη δυνατότητα να έχει αυτή τη τρομακτική δυνατότητα να μπορεί να επεμβαίνει παντού στον πλανήτη και να διατηρεί και στρατιωτικά και πολιτικά και οικονομικά την πρωτοκαθεδρία της. Την πρωτοκαθεδρία της, πώς χρηματοδοτείται? Με το χρέος της και το τρομακτικό έλλειμμα που έχει. Η παγκόσμια οικονομία χρηματοδοτεί τον αμερικανικό υπεριαλισμό. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που έχει το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα, τι κάνουν οι Αμερικανοί? Σου δίνουν δολάριο, χαρτάκι δηλαδή, τίποτα δηλαδή, και εσύ είσαι αναγκασμένος να τους παραδώσεις παραγωγικό. Εξήγησε το, βρε Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ. Ένα χαρτάκι, ένα token είναι, πώς να το πούμε. Επειδή το δολάριο είναι διεθνές νομισματικό. Ναι, είναι συναλλαγματικό μέσο. Οι συναλλαγές μας, είμαστε υποχρεωμένοι. 85% σε δολάρια. Ακριβώς. Οπότε τι κάνω εγώ, το έχει πει πανέμορφα οι Αμερικάνοι και ο Μπερνάκη και οι άλλοι οικονομολόγοι από την Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά. Είπαν το πολύ απλό. Εγώ στο νομισματοκοπείο μου σου τυπώνω ένα χρήμα που το seniorage, δηλαδή το κόστος, το τύπο παραγωγής, είναι τίποτα, δηλαδή είναι λιγότερο από σένα. Τα μελάνια και τα χαρτιά. Έτσι. Και στο πουλάω στην ονομαστική αξία που γράφει. Και εσύ είσαι υποχρεωμένος να το αγοράσεις, πουλώ δίνοντάς μου πραγματικό πλούτο και παραγωγικό και μετρημένο σε εμπορεύματα και με εργασία. Μετρημένο με εργασία. Μου δίνεις παραγωγικότητα της εργασίας και εγώ σου δίνω χαρτάκια. Αυτό είναι η μεγάλη δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή και την κατέκτησε από τον Bretton Woods και μετά. Λοιπόν, και βέβαια σήμερα έχει αυξηθεί, ειδικά με την υποβάθμιση του ευρώ, γιατί το ευρώ δεν μπορεί να σταθεί. Δεν κέρδισε το αποθεματικό του ρόλο στην προσπάθειά με τον τρόπο του έναν αγώνα έτσι, να εγκαθιδρυθεί έτσι, και αυτό ως συναλλαγματικό μέσο. Έτσι. Στην προσπάθεια που είναι, βέβαια. Γιατί για να μπορέσει να πιέσει η Αμερική πάρα πολύ την οποιαδήποτε, ας πούμε, νομισματική διαφοροποίηση, να επιβάλλει δηλαδή πιο εύκολα τη δολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, και το έκανε και το πέτυχε με το ευρώ. Αλλά τώρα το ευρώ που αρχίζει και καταραίει δηλαδή, γιατί καταραίει? Γιατί το ευρώ κέρδισε ένα μερίδιο περίπου, ήταν το μέγιστο, αν θυμάμαι καλά, περίπου προς το 25% με 26% είναι σαν αποθεματικό νόμισμα σε όλες τις συναλλαγές. Έτσι, είτε συναλλάγματος είτε συναλλαγές εμπορίου. Λοιπόν, μειώνεται τώρα δραστικά κάθε χρόνο. Το μόνο που διατηρεί είναι το ότι είσαι υποχρεωμένος σαν Ευρωζώνη, οι χώρες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, των 28, ως ένα βαθμό, έτσι, να χρησιμοποιούν αυτό το παλιόχαρτο. Λοιπόν, που είναι και χρεωστικό, δηλαδή είναι χρέος. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρόπος ελέγχου του νομίσματος ως αποθεματικό σε σχέση με τους Αμερικανούς, που επιβάλλουν το δολάριο γιατί ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία με όρους κίνησης κεφαλαίου. Αξίζει εδώ να θυμίσουμε στους ανθρώπους πώς εγκαθιδρύθηκε το δολάριο ως διεθνές νομισματικό μέσο. Το Bretton Woods ως διεργασία, αλλά επί της ουσίας, αν θέλουμε να το καταλάβουμε, χρειάστηκε ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έτσι ώστε να καταστραφούν οι οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Βεβαίως. Και να έρθουν οι Αμερικάνοι να χαρίσουν στην αρχή δολάρια με την αμερικάνικη βοήθεια, με το σχέδιο Marshall, Marshall. Yeah. Και το σχέδιο Dodge στην Νοτιοανατολική Ασία. Yeah. Διότι ο κόσμος τότε... Αυτό είναι το πρώτο. Διότι δύο πράγματα. Ο κόσμος δεν είχε τότε εμπιστοσύνη, ο κατεστραμμένος κόσμος, οι κατεστραμμένες χώρες, στο δικό τους νόμισμα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και οι άκουσες τάξεις ήταν μια σοβαρή υποχώρηση ως στρατηγική επιλογή. Γιατί οι λαοί που γυρίζανε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε οι Εγγλέζοι, οι Βρετανοί που γυρίζανε από τα μέτωπα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Αποανατολής, είτε οι λαοί οι κατεχόμενοι της Ευρώπης, γυρίζανε με άλλες λογικές. Παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα στη Γαλλία. Η ευκολία με την οποία στη Γαλλία κρατικοποιείται η Κεντρική Τράπεζα, που
που δεν τόλμησε το Λαϊκό Μέτωπο να το κάνει το 36. Δεν τόλμησε. Ενώ κεντρικό σύνθημα του Λαϊκού Μετώπου που κέρδισε σοριδών και με μεγάλες απεργίες και όλα αυτά τα πράγματα, την κοινωνική στήριξη και από συντηρητικά στρώματα, αστικά στρώματα, ήταν κάτω οι 200 οικογένειες που ήταν οι 200 βασικοί μέτοχοι της Ιδιωτικής Κεντρικής Τράπεζης Γαλλίας. Έτσι. Λοιπόν, δεν τόλμησε η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου, του Σελιστικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος, με πρωθυπουργό τον Λέοντα Μπλουμ, εξέχουσα φυσιογνωμία. Διαφωνεί κανείς, συμφωνεί μαζί του, φυσιογνωμία. Λοιπόν, δεν τόλμησε. Το μόνο που ήθελε να κάνει είναι να ρυθμίσει με δικτατορικούς όρους την κοινωνιστική κυκλοφορία, κρατώντας την παραγωγή του χρήματος, αφήνοντας την παραγωγή του χρήματος σε ιδιωτικά χέρια. Λοιπόν, αυτό ούτε καν συζητήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δανειστής θα είναι ο νικητής του πολέμου. Κράτος. Αυτό πούλησαν οι Αμερικανοί. Όχι, άσους Αμερικανούς. Στη Γαλλία κρατικοποιείται το χρήμα και λέει από εδώ και μπρος εθνικό κρατικό χρήμα. Λοιπόν, το δεύτερο γίνεται στην Βρετανία με τους εργατικούς 45 και εθνικοποιούν έτσι την κεντρική τράπεζα, την τράπεζα της Αγγλίας, που ήταν η πρώτη τράπεζα με τη σύγχρονη κεντρική, με την έννοια της, και δεν ήταν το TEM, έτσι, η κυρία της Threadneedle Street, έτσι τη λέγανε, εκεί που ήταν το αρχηγείο της τράπεζας Ελλάδας, ο αδελφός μας ο Ανδρεάδης, ο πρίτανης των δημοσιονομικών, ναι, της Ελλάδας, είναι ο πρώτος που μελέτησε και τα χέρια και τα λοιπά. Το διδακτορικό του είναι η ιστορία της Τράπεζας Αγγλίας. Υπάρχει στα γαλλικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον διαβάσεις το πώς τη στήσανε. Λοιπόν, οπότε οι Αμερικανοί σου λένε τι γίνεται, κάτσε μάγκα μου, εδώ. Κάτσε. Θα πρέπει να υποχρεωθούν αυτοί να δολαριοποιήσουν τις οικονομίες τους, να εξαρτήσουν το δικό τους νόμισμα από το δικό μου. Και αυτό το καταφέρανε με το σχέδιο Μάρσαλ. Το σχέδιο Μάρσαλ είναι πολιτική επιλογή επιβολής, δεν ήταν οικονομική ανάγκη. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό καταφέρανε. Αν δεν το δίνανε οι Αμερικανοί το σχέδιο Μάρσαλ, τότε η Βρετανική συντηρητική άρουσα τάξη ήταν υποχρεωμένη να στηρικτήσει τον Βρετανό εργάτη για να νοικοδομήσει τον Βρετανικό καπιταλισμό. Και τότε ήταν υποχρεωμένη να κάνει παραχωρήσεις. Ενώ με το σχέδιο Μάρσαλ δεν ήταν υποχρεωμένη. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα η δεύτερη μεγάλη τομή ήταν το λεγόμενο πετρελαϊκό καρτέλ. Πολύ αργότερα, ναι. Που φτιάχτηκε το πετροδολάριο. Ναι. Και τελειώσαμε. Δηλαδή, τελειώσαμε. Αγοράζεις πετρέλαιο μόνο με δολάρια. Μόνο με δολάρια. Έτσι. Γι' αυτό τώρα τι γίνεται, για πρώτη φορά. Δεν δέχεται ο ΟΠΕΚ άλλο νόμισμα. Έχει επιβληθεί με παγκόσμιο συνθήκη, να βεβαίως το πούμε έτσι. Γι' αυτό κιόλας, σε κάθε προσπάθεια μετά περίπου στη δεκαετία του 60 που διαμορφώθηκε το κίνημα των αδεσμεύτων και είχε μεγάλη ισχύ στα διεθνή πράγματα, ξεκίνησαν 77 χώρες, αυξήθηκαν πάρα πολύ, με επικεφαλής στην αρχή την Ινδονησία, μετά το πραξικόπημα και τη σφαγή στην Ινδονησία, ανέλαβε ο Τίτο και η Ιουγκοσλαβία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν οι πρώτοι που βάλανε το ζήτημα της νέας οικονομικής τάξης πραγμάτων στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, να μην υπάρχει αυτή η επιβολή νομισματική και εμπορική των μεγάλων οικονομιών και κυρίως της Αμερικής. Όποτε θυγόταν το ζήτημα του πετρελαϊκού καρτέλ ή το νομισματικό, γινόταν πόλεμος. Επεμβάσεις, γινόταν χαμός. Λοιπόν, και χούντες, κλασικά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, για πρώτη φορά βλέπουμε να έχουμε μεγάλες οικονομίες, με εκτόπισμα τουλάχιστον την παγκόσμια οικονομία, όπου πλέον επιθυμούν να ξεφύγουν από το πετροδολάριο. Εάν το κατορθώσουν αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνουν πόλεμο μαζί τους, οι Αμερικανοί δεν μπορεί να χτυπηθούν με την Κίνα απευθείας, ούτε με τους Ρώσους, απευθείας. Γιατί αυτό θα σημάνει ένα τρίτο παγκόσμιο είναι αστάθμητος παράγοντας, πόλεμο με θερμό πλέον. Έτσι. Και ολοκληρωτικό, όχι απλά, πώς το λένε, παγκόσμια σύραξη, αλλά ολοκληρωτικό. Δηλαδή θα γίνει, ναι, ο κακός χαμός. Θα γυρίσουμε ξανά, πώς το λέγανε, ο Αϊνστάιν το είχε πει. Με πέτρες. Ο τέταρτος παγκόσμιος θα γίνει με πέτρες. Με πέτρες, λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να το επιχειρήσουν. Εάν το κατορθώσουν, κατά την προσωπική μου άποψη, μπορούν να το κατορθώσουν μόνο όταν θα έχουμε ριζικές πολιτικές αλλαγές σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, θα έχουμε πιο φιλολαϊκές κυβερνήσεις, να το πούμε έτσι, με τη μια και δημοκρατικές. Έτσι, ώστε να αξιοποιήσουν αυτή την ισχύ που έχουν, τους συντελεστές ισχύος, προς όφελος των λαών.
μάλλον στηριγμένοι στους λαούς, και έτσι είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Ενώ τώρα οι Αμερικανοί έχουν δυνατότητα πλευροκοπήματος. Δηλαδή να σε αναγκάσουν να πονάει η οικονομία σου, να πεθαίνει. Γιατί είναι υποχρεωμένα συντηρία να ξέρετε πολύ μεγάλα στρατιωτικές δαπάνες. Να δαπανά τεράστια ποσά για να εξελίσσει γρήγορα σε αυτόν τον διαρκή ανταγωνισμό. Τις οποίες αγοράζεις με δολάρια πάλι. Φυσικά, προφανώς, και αυτό κοστίζουν, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, κοστίζουν τρελά. Μην ξεχνάμε ότι ένας από τους τελεστές που έριξαν τη Σοβιετική Ένωση ήταν και αυτός. Κυρίως μπορεί αυτό, να ήταν από. Δεν ήταν κυρίως. Ναι. Κυρίως ήταν το δομικό στοιχείο. Ναι. Έτσι. Αλλά όμως ήταν μια δαπάνη τρομακτική, ειδικά για μια οικονομία που πρέπει να έχει κοινωνικές προτεραιότητες και τελείως διαφορετικά άλλα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τώρα εφαρμόζουν τα ίδια. Γι' αυτό και τους ανοίγουν πάρα πολλά μέτωπα σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου είναι αναγκασμένοι να εμπλέκονται οι Ρώσοι πρωτίστως, αλλά και οι Κινέζοι, και με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να δημιουργεί τρομακτική φθορά στην οικονομία τους. Αν λοιπόν το πετύχουν όμως αυτό το πράγμα, θα είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δέχονται τέτοιο πλήγμα στην παγκόσμια ηγεμονία τους. Δηλαδή η σοβαρή μείωση του μεριδίου της αποθεματοποίησης του δολαρίου στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι τρομερό. Αυτό τώρα έχει ένα καλό στοιχείο για μας. Πρώτον, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το πρόβλημα του νομίσματος λύνεται πανεύκολα. Απλά τι κάνεις. Επενδύεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Όσο περισσότερο επενδύεις αυτό, απλούστατα, ό,τι και να κάνεις. Χαρτοπετσέτες να δίνεις, σαν συναλλαγή, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, σε μια επιστημονική αφαίρεση, να το πούμε με όρους επιστημονικής φαντασίας, θα μπορούσε, εάν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας, να δίνει το δικαίωμα το κράτος, μια χώρα, το δικαίωμα σε κάθε νοικοκυριό να τυπώνει το ίδιο το νόμισμα που χρειάζεται. Και στο βαθμό που έχεις πλήρη απασχόληση και εξέλιξη αυτού του δυναμικού, αυτό που τυπώνεις εσύ στο σπίτι σου να έχει απόλυτη αξία. Αυτά είναι τα λεγόμενα εργατικά, τέτοια που το πρώτος που το επινόησε ήταν ο Ρόμπερτ Όουεν. Και είχαμε πάρα πολλούς οι οποίοι το εξέλιξαν. Αλλά είναι μια ιστορία που βέβαια πρέπει να έχεις πολύ σοβαρούς πολιτικούς και κοινωνικές δικλείδες. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, για να καταλάβουμε πόσο απλό είναι το θέμα του το κλειδί, είναι αν θα έχεις δουλειά. Θα έχεις δουλειά. Αν έχεις δουλειά παραγωγική και αυξάνει και η παραγωγικότητα της εργασίας, με φυσικούς όρους πάντα. Όταν μιλάμε για παραγωγικότητα της εργασίας, μιλάμε με φυσικούς όρους, όχι αξιακούς. Το θέμα δεν είναι να αυξάνεις η αξιακή αποτίμηση του προϊόντος που παράγεις της υπηρεσίας, αλλά το περιεχόμενο. Με ποια τεχνολογία, με τι οικονομίες κλίμακος, με τι, αν θέλετε, αποταμιεύσεις μπορείς να το κάνεις αυτή την ιστορία. Δηλαδή αυτό το ισοζύγιο που μετράς και δείχνει την παραγωγικότητα. Αυτό το πράγμα παίζει ρόλο. Όσο το έχεις αυτό και αναπτύσσεις μια οικονομία, με χαρτομάντιλα κάνεις συναλλαγές. Ειδικά στις μέρες μας δεν χρειάζεται καν αυτό. Έτσι. Είναι πολύ πιο κοντά σε εκείνο που είχε πει κάποτε ο Κάρολος, που έλεγε θα υπάρχει ένα κοινωνικό λογιστήριο όπου θα μετρά τις εισρωές εργασίας. Σήμερα υπάρχει και η μαθηματική αποτύπωση του ζητήματος, όταν πρώτος ο Λεόντιοφ έφτιαξε το λεγόμενο σύστημα εισρώων και εκροών, που στην πραγματικότητα μετράει αυτό ακριβώς το πράγμα. Τις εισρωές της εργασίας και τις εκροές της. Δηλαδή το προϊόν και τις υπηρεσίες. Αν αυτό το πράγμα αποτυπωθεί σαν μια οικονομία, δεν έχεις καν ανάγκη από χρήμα. Λοιπόν, τόσο απλά είναι τα πράγματα, για να μην τρελαθούμε δηλαδή, να νομίζουμε. Ή δικαίως βεβαίως ο Τζον Γκέννετ Καλμπρέθ και πολλοί άλλοι μας έλεγε ότι είναι τόσο απλό το θέμα του χρήματος που αρνείται ο ανθρώπινος νους να το να καταλάβει. Το καταλάβει. Αυτό είναι το κουμπί. Γιατί? Αυτό γιατί υπάρχει το... ο φετιχισμός. Έτσι. Ο φετιχισμός του χρήματος. Δηλαδή εφόσον εσύ εξαρτάται το παιδί σου, εσύ ο ίδιος, αν θα πεινάσεις, εάν θα ζήσεις από αυτό το κολόχαρτο που έχεις στην τσέπη, είναι λογικό να λες, για κάτσε ρε φίλε, εγώ κυριαρχώ επάνω ή αυτό κυριαρχεί επάνω μου. Άρα αυτό είναι κάτι άλλο, μεταφυσικό, κάτι χειρότερο από Θεό ή διάβολο. Έξω, μακριά από μένα και εγώ απλά το υπηρετώ. Λοιπόν, αυτή η ψευδέστηση, η φενάκη, η φετιχοποίηση ενός προϊόντος, η αυταπάτη, η νομισματική αυταπάτη, την έλεγε ο Irving Fisher, στο Μεσοπόλεμο. Αυτό το πράγμα είναι που μας εμποδίζει αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι μεγάλος πλούτος της χώρας μας
Δεν είναι. Ούτε και ο Λεβιάθαν. Και κάθε κοινωνία. Που πρωτίστως όμως η χώρα μας. Ναι. Γι' αυτό και πλούτησε η χώρα μας και προόδευσε. Δεν προόδευσε γιατί είχε τα τρελά αποθέματα φυσικού πλούτου και ιστορίες, αλλά είχε έναν εργατικό, απόλυτα εργατικό λαό, που όποτε κατόρθωνε και έβρισκε διέξοδο στην εργατικότητά του, στη δημιουργικότητά του, ακόμη και στην επιχειρηματικότητά του. Την πραγματική, όχι αυτή. Το Λούμπεν, ας πούμε, που βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά γνώριζε εκτινάξεις. Εκτινάξεις. Αυτός είναι ο πλούτος μας. Το γεγονός δηλαδή, αυτό που μου λέγανε εμένα κάποτε στην Αμερική, κάποιοι Αμερικανοί, ότι αυτό που διακρίνει τον Έλληνα στις επιχειρήσεις δηλαδή, σαν εργαζόμενο, σαν στέλεχο, σαν μηχανικό, σαν οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε θέση, είναι η ευστροφία του. Και ευστροφία οι Αμερικανοί δεν εννοούν απλά ότι το αν είσαι έξυπνος το να εφαρμόζεις, αλλά η δυνατότητά σου να είσαι πιο παραγωγικός και έξω από τα πλαίσια. Ακόμη και όταν αναγκαστείς να σπάσεις το κλειδί. Γι' αυτό κιόλας, αναλογικά, σε υψηλές θέσεις στις πολυεθνικές, ο ελληνικός λαοτζίκος, οι Έλληνες, έχουν πολύ περισσότερους από οποιουσδήποτε άλλους. Γιατί έχουν αυτά ακριβώς, αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι ο χαρακτήρας φυλής, να το πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι που μας το έδωσε κάποιος. Όχι, έτσι είναι. Γιατί? Γιατί ήμασταν αναγκασμένοι να επιβιώσουμε σε έναν τόπο όπου από την αρχαιότητα ήταν, πώς να το πούμε, δεν ήταν πλούσιος σαν τη γη της απαγγελίας ή σαν τον Δέλτα του Νείλου. Αλλά έπρεπε να γίνει πλούσιος και θα μπορούσε να γίνει πλούσιος με τη δική μας δουλειά, αναπτύσσοντας τις εμπορικές μας σχέσεις και τις ανταλλαγές μας, και άρα στην ευστροφία ενός λαού μέσα ακριβώς στη δυνατότητα να αυξάνει την, πώς να το πω, τον τότε γνωστό του κόσμο. Αυτό πέρασε στο νεότερο κράτος, στο νεότερο Έλληνα, γιατί ρε παιδί μου, γιατί πάντα είχε απέναντί του ένα κολοκράτος, το δικό του κράτος, το οποίο του κατατρέχει με κραϊδίας. Του δεν του επέτρεπε να έχει τη δική του γλώσσα. Δεν του επέτρεπε να αναπτύσσει τη δική του παραδόση, τους δικούς του μύθους, τη δική του ιστορία, τις δικές του ρίζες. Ήταν σε διαρκή μάχη. Και ενώ δεν ήταν μάχη μόνο σαν λαός, σαν τάξεις συγκροτημένες, όπως ήταν οι Γερμανοί, οι ανεπτυγμένες χώρες που είχαμε, ήταν αναγκασμένος να παλεύει, να αγωνίζεται σαν άτομο. Όχι μόνο σαν τάξη, σαν λαός, αλλά και σαν άτομο, ο καθένας ξεχωριστά. Είχε την αντιπαλότητα αυτού του πράγματος που είχε οικοδομηθεί μετά τα 1830 με όλο αυτό το πράγμα. Αυτό αύξησε την ευστροφία του και τη δυνατότητά του να τα επεξέρχεται στις πιο άθλιες συνθήκες. Γι' αυτό λέω εγώ είναι το ίδιο της φυλής. Με αυτή τη λογική το λέω, όχι με τη λέγη του DNA και μαλακίες. Λέμε με αυτό το πράγμα. Έτσι είμαστε καπωμένοι. Γι' αυτό και μας αρέσει πολύ το διάβασμα και οι δυνατότητες που παρέχει μέσα η γνώση, η εξειδίκευση, η δεξιότητα. Είναι πολύ περισσότερο αναλογικά. Το πολυμήχανο του Οδυσσέα. Ναι, αυτό χαρακτηρίζει τη φυλή. Ναι, ναι. Έτσι, τους Έλληνες. Μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερό μας κεφάλαιο, πανάθεμά μας. Και τι το κάνουμε, το σκοτώνουμε. Το σκοτώνουμε. Γι' αυτό και εγώ όταν το πρώτο πράγμα που είχα διαπιστώσει. Με τα μνημόνια το εκποιούμε, το πετάμε τσάμπα. Μα, έτσι. Το σκοτώνεις όταν τους στέλνεις έξω. Μα γι' αυτό και πήγαν να εκμεταλλευτούν αυτοί. Όταν ήρθαν οι δανειστές, τι θέλαν να εκμεταλλευτούν περισσότερο. Όχι μόνο τα οικόπεδα και τα αρέστα και τα λοιπά, θα τα πάρουν αυτά αργά. Το πρώτο πράγμα που θέλανε είναι το βασικό σου κεφάλαιο, δηλαδή τα παιδιά σου. Που τα έχει σπουδάσει, έχει την καλύτερη γενιά απόψη μόρφωση, εξειδικεύση και δεξιοτήτων που έχει, τη σπούδασε με το αίμα σου δηλαδή και σαν κοινωνία αλλά και σαν γονείς, και την πήρανε πυρπαρά. Τους αμείβουν όπως δεν αμείβουν κανέναν άλλον Ευρωπαίο αυτή τη στιγμή, τους Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν καμιά δυνατότητα όπως την είχαν οι δυνατότητες παλιότερες γενιές που πηγαίνανε μετανάστες και να πούνε: εγώ θα δουλέψω, θα σκοτωθώ στο εργοστάσιο στη Γερμανία, αλλά θα ανοίξω ένα μαγάζι. Ή ξέρω εγώ στην Αμερική, ας πούμε, πολύ πια το Αμέρικα, ας πούμε, και τελικά κάνω και μια ντάινα. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση τώρα. Έχει τελειώσει. Έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ αυτή η ιστορία. Γιατί είναι εκμετάλλευση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και τι κάνουμε, το σκοτώνουμε. Λέω, αυτό είναι. Και αντί να ψάχνουμε πετρέλαια στις νότιες θάλασσες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πυρηνικά στη Ροδόπη ή χρυσούς εκεί πέρα, λέω να κάνουμε κάτι πιο πρωτότυπο. Να δώσουμε τη δυνατότητα να δουλέψουν όλοι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Να κάνω την εξής παρατήρηση εδώ πέρα, γιατί έχει σημασία. Με την απομείωση, να το πούμε έτσι, με την απομείωση της εργατικής δύναμης και ειδικά της εξειδικευμένης εργατικής δύναμης,
μειώνεις και την ισχύ της ίδιας της κοινωνίας, διότι δεν υπάρχει εργατική τάξη. Φυσικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κεντρικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο σε κάποια κοινωνικό, στιγμή. Όχι μόνο και κοινωνικό. Ναι, κοινωνικό έχει να κάνει με τις πρωτίστως κοινωνικό, λοιπά, ναι. Πρωτίστως κοινωνικό και δευτερευόντως πολιτικό για να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο όταν θα χρειαστεί. Άρα, δημιουργείς μια κοινωνία την οποία την οδηγείς πρόωρα στην ομοιρία της συνταξιοδότησης, οπότε ως μια ενεργή παραγωγική κάθε φορά θα επαιτεί απλώς, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, μια μεγαλύτερη σύνταξη και μια διάσπαρτη επαγγελματοποίηση που τα άμεσα συμφέροντα δεν μπορούν ποτέ να ομογενοποιηθούν πίσω από ένα συνδικάτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η στρατηγική που επιβάλλεται τώρα στη χώρα και πριν υπήρξε και κεντρική επιλογή μετά το 1922. Είναι τρομερό. Ενώ από την Ελλάδα πάντοτε απουσίαζε, έλειπε το εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό και τα κεφάλαια έτσι ώστε η Ελλάδα να αναπτυχθεί βιομηχανικά, και ενώ μετά την έλευση 1.300.000 και πλέον προσφύγων, ναι, δίνεται η δυνατότητα να έχεις φτηνό εργατικό δυναμικό για να μπει στην κούρσα τη βιομηχανική της Δύσης. Φτηνό, αλλά και εξαιρετικά εξειδικευμένο. Και εξειδικευμένο, ήταν έτσι εξειδικευμένοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Εξειδικευμένοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Η κεντρική κατεύθυνση από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων που ήταν από ξένους. Ναι, την κοινωνία των Εθνών. Ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι να γίνουν αγρότες. Σωστό. Ναι. Γιατί. Και τους στέλνανε πάνω στη Μακεδονία. Ακριβώς. Γιατί, εάν λέει τότε έκανες, δημιουργούσες εργατική τάξη πάνω στην αναταραχή στην οποία υπήρχε τότε, να θυμηθούμε ότι τα είχαμε την Οκτωβριανή Επανάσταση λίγο μετά κτλ. Δημιουργείς εργατική τάξη με συνείδηση στην Ελλάδα και θα είναι η Ελλάδα αστάθμητος πολιτικός παράγοντας για την επιβολή των ξένων συμφερόντων. Μα γι' αυτό κιόλας. Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε μετά το 1932, που έγινε η χρεοκοπία, η στάση πληρωμών, δηλαδή δεν πληρώσανε. Έτσι, μου αρέσει να το ακούω καλύτερα. Λοιπόν, η στάση πληρωμών, αν και ήταν μονομερής, σηκώθηκε ο Βενιζέλος, δεν κήρυξε παράνομο το χρέος, είπε πολύ απλά ότι εμείς δεν πρόκειται να χαθούμε. Και επειδή προέχει δέσμευση απέναντι στο έθνος, δεν μπορώ να τηρήσω τις δεσμεύσεις απέναντι στους δανειστές. Τόσο απλά το είπε. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον, όποιος ενδιαφέρεται. Καλό είναι να διαβάσει τους παλιούς ιστορικούς. Γιατί το λέω? Γιατί τα τελευταία χρόνια του μνημονίου βγήκανε διάφοροι περίεργοι τύποι, δήθεν ιστορικοί καθηγητές και μη, όπως ο κύριος Ρωμαίος, που είναι πολιτευτής, δημοσιογράφος πρώην κτλ. Οι οποίοι μας παρουσίασαν τις χρεοκοπίες, λες και ήταν Παναγία μου σώσε για τον κόσμο. Κάποιες ήταν. Λόγω των πολιτικών επιλογών που έγιναν την εποχή εκείνη. Παράδειγμα, το 1897 και αυτά που έγιναν. Το 1932 όμως, οι παλιοί ιστορικοί το περνάνε. Λες και. Α, έγινε και μία χεροκοπία. Α, ναι, ναι, μην το ξεχάσω. Ναι. Έγινε. Και μάλιστα, αν δει κανείς τα βιβλία που γράφτηκαν για το Βενιζέλο αυτής της περίοδου, τη χεροκοπία την περνάνε σαν τριτεύον ζήτημα. Γιατί? Γιατί επειδή ακριβώς ήταν μονομερής η παύση και επειδή πάρθηκαν εκείνα τα μέτρα, τα ελάχιστα δυνατά βεβαίως, για να προστατευτεί η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία, δεν είχε σοβαρές επιπτώσεις. Δεν τόλμησε κανένας να θίξει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν τόλμησε κανένας να υλοποιήσει απειλές σε βάρος της χώρας. Υπήρξαν απειλές, αλλά δεν τόλμησε κανένας. Και το πιο σοβαρό, έδωσε τρομακτική όθηση στο λεγόμενο εργατικό κίνημα. Υπήρχε μια εργατική τάξη η οποία ήταν στην άνοδό της, έτσι. Εκτινάχθηκε η βιομηχανία την εποχή εκείνη για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας της εποχής εκείνης. Έχαμε πραγματικά βιομηχανική άνθηση της εποχής. Με προστατευτισμό, κλειστά τα οικονομικά σύνορα, όχι για όλα, για συγκεκριμένα πράγματα, προκειμένου να γλιτώσουν συνάλλαγμα. Και το αυτονόητο που κάνεις μια οικονομία που δεν θέλεις να πονέσει, αναδιοργανώνεται, ολοκληρώνεται αυτή την εποχή, αυτό που επιχείρησε ο Βενιζέλος και είναι η μεγάλη του συνεισφορά, δηλαδή το τελείωμα του ζητήματος των τζιφλικάδων, των τζιφλικιών δηλαδή στην Ελλάδα, έστω και αν νομικά δεν το έκανε με τον πρέποντα τρόπο και τώρα ακόμη υπάρχουν καταπατητές, ας πούμε, και τρέχουμε για δεκαετίες, ας πούμε, έτσι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το οικονομικό εξετάζουμε.
Άρα έχει δίνει μια δυνατότητα στον αγρότη να αλλάξει ρότα, να αλλάξει και το περιεχόμενο της αγροτικής οικονομίας στη χώρα. Και έτσι έχουμε ένα κίνημα το οποίο δεν επιτρέπει σε κανένα κοινοβούλιο στην Ελλάδα, σε καμία κοινοβουλευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα, να πληρώσει, να υλοποιήσει συμφωνίες σε βάρος της χώρας με τους δανειστές. Είναι εντυπωσιακό, αυτό το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω, ότι ενώ επήλθαν τρεις φορές συμφωνίες με τους δανειστές για να πληρωθεί το 30-35% των τόκων των χρεών που σταμάτησε να πληρώνει ο Βενιζέλος, σταμάτησε να πληρώνει τόκους και χρεολύσια, δηλαδή και κεφάλαιο. Μετά μπήκαν σε διαπραγματεύσεις οι ελληνικές κυβερνήσεις. Κατέληξαν σε συμφωνία με τους δανειστές, λέγοντας ότι εγώ μπορώ να συμπληρώσω το 30% των τόκων. Ξεχάστε το κεφάλαιο. Τον τόκο. Ούτε μία δεν υλοποιήθηκε. Κάτω από την πίεση του λαού, που το κεντρικό του σύνθημα του εργατικού κινήματος εποχής εκείνης είναι ούτε δραχμή στους ξένους τοκογλύφους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βεβαίως φόβησε την αστική τάξη πάρα πολύ. Γι' αυτό κιόλας τα φωτεινά μυαλά, ακόμη και τα φωτεινά μυαλά της εποχής εκείνης, Παπαναστασίου. Φωτεινό μυαλό και ποιος δεν είναι. Η αριστερά του βενιζελισμού δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, αλλά και πιο συντηρητική διανοούμενη και πολιτική, οι οποίοι όμως είχαν μεγάλη διάθεση προσφοράς. Δεν μιλάμε για το συντηρητισμό της ξεφτύλας μετά τον εμφύλιο που ζει μέχρι σήμερα, αλλά μιλάμε για τον Παναγιώτο Κανελόπουλο, μιλάμε για τον Κωνσταντίνο το Τσάντσο, μιλάμε αυτούς τους νέους κοινωνιολόγους που τους λέγανε τότε, που όμως ενδώσανε στο φασισμό όλοι τους. Όλοι. Όλοι ενδώσαν στο φασισμό κάτω από το φόβο μιας οργανωμένης κοινωνίας που βάδιζε ανεξάρτητα πλέον. Δεν ήταν υποχείριό τους και επέβαλε την ημερήσια διάταξη. Έβαλε για πρώτη φορά, να τελειώσουμε μια και τώρα χθες πουλήθηκαν ή πέρασε αυτό το, για να πουληθούν τα λιγνητορυχεία, για πρώτη φορά τέθηκε ότι δεν μπορεί να είμαστε υποχείρια της Siemens, της Powers και των υπολείπων, οι οποίοι νέμονταν την ηλεκτροπαραγωγή και το δίκτυο διακίνησης στην Ελλάδα την εποχή εκεί. Που ήρθαν το δεκαετία του 20. Βεβαίως. Ακριβώς. Τα μεγάλα σκάνδαλα. Πάλι το ίδιο εποχής. Δηλαδή. Τα ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες. Τα πάντα. Νερό, άρδευση, τα πάντα. Ήταν στις εταιρείες. Λοιπόν, ξαναμπαίνουν τα αιτήματα. Μπαίνουν τα αιτήματα. Μπαίνει το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Από ένα λαό που πραγματικά με κύρια δύναμη την εργατική τάξη, οργανωμένη δύναμη πλέον, και όταν μιλάμε εργατική τάξη δεν μιλάγαμε, η εργατική τάξη τότε δεν κατέβαινε εύκολα, ας πούμε, στην Πρωτομαγιά όπως είναι εκείνη τότε. Γιατί δυστυχώς η Πρωτομαγιά είχε μετατραπεί σε έναν χώρο αναμέτρησης παρακρατικών και μη, όπως επίσης και χώρο αναμέτρησης φαλτσέτας ανάμεσα στις διάφορες τάσεις του κομμουνιστικού κινήματος της εποχής εκείνης, τροσκιστές, αρχαιομαρξιστές, ορθόδοξοι από το κόμμα δηλαδή, και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε ο εργάτης δεν πήγαινε. Όμως αυτό δεν τον σταμάτα για να έχει τα δικά του συνδικάτα, να μπορεί να εκφράζεται, να οργανώνεται συνέχεια και να μπορεί να εκφράζει πολιτικά αιτήματα. Γιατί όταν έβαζε ζήτημα ότι δεν θα υπογράψει καμία σύμβαση με την Powers και δεν το έβαζε ο εργαζόμενος στην ηλεκτροπαραγωγή ή στις ηλεκτρικές εταιρείες ή στο σιδηρόδρομο, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, που τότε ήταν τα τραμ, ας πούμε, και λοιπά. Όχι, το βάζει ολόκληρο το εργατική τάξη. Γιατί μου ρουφάει το αίμα. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και εφόσον εγώ σου λέω ότι δεν πρέπει να πάρεις δάνεια, άρα σου λέω ότι αυτά πρέπει να γίνουν κρατικά. Αυτό τρόμαξε. Και έτσι ολόκληρο το αστικό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, στο σύνολό του, με φωτεινές εξαιρέσεις, ενέδωσε στο φασισμό. Ακόμη στην ισχυροποίηση κατά πρώτον της εκτελεστικής εξουσίας, το οποίο το εφάρμοσε πρώτος ο Βενιζέλος, και μετά το πέρασμα κατευθείαν στο μέτρο σε βάρος. Και φτάσαμε στο σημείο και ντρόες προσωπικότητες και προσωπικότητες σημαντικές που παίξαν το ρόλο στο διώξιμο του βασιλιά, όπως ήταν ο Πλαστήρας, να ονειρεύεται φασιστικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, μουσολινικό, και να το σταματάει ο Βενιζέλος λέγοντας: ναι, συμφωνώ μαζί σου, τέτοιο χρειαζόμαστε, αλλά δεν έχουμε ένα Μουσολίνι. Δηλαδή έναν άντρα με εκτόπισμα του Μουσολίνι όπως τον φανταζόταν ο Βενιζέλος. Τίποτα. Μια φούσκα ξεγάνωτη ήταν ο Μουσολίνι, ιστορικά, αν θέλουμε. Αλλά ήταν εκείνες οι συγκυρίες που λέμε. Λοιπόν, αλλά ο Βενιζέλος τον εκτιμούσε, τον θεωρούσε φοβερό ηγέτη, ας πούμε. Και το σταμάτησε εκεί, γιατί και αυτός ήταν στα τελευταία του, οπότε δεν μπορούσε να παίξει αυτό στο ρόλο του Μουσολίνη. Αλλά θέλω να πω ότι όλο το πολιτικό, ο Παπαναστασίου το ίδιο. Το ίδιο. Δηλαδή, ποιος.
αυτός που το στάτησε σε εργατικές διεκδικήσεις, στην καθιέρωση της εργατικής νομοθεσίας, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο πιο δημοκράτης που υπήρξε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τους φιλάρετους και... Το αδιέξοδο της αντιμετώπισης της τότε κρίσης και του κοινοβουλευτισμού σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Φτάσαμε στο σημείο να ψηφίζουν το μεταξά. Ακριβώς. Λοιπόν, για να επιβάλλει τη δικτατορία μετά, σε συνεργασία με τον Βασιλιά, με εξαίρεση 5 βουλευτές του Φιλελεύθερου Κόμματος. Γνωρίζοντας το και κλαίγοντας όλοι οι βουλευτές ότι δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση μετά. Το ξέραν. Στο ημερολόγιο του, μεταξύ του κοροϊδεύει το 36-37, όχι το 37, νομίζω το 38, λέει είναι τόσο άθλοι, τόσο γελοί, τόσο ηλίθιοι, που ενώ ξέραν ότι εγώ έρχομαι να καταργήσω, μην ψηφίσανε. Για αυτούς δηλαδή που λέει, με εξαίρεση τους 15 του Παλαϊκού Μετόπου και τους 5 του Φιλελεύθερου Κόμματος, οι οποίοι τίμησαν τη συμφωνία Σοφούλης Κλάβενα που είχε υπογραφεί στο παρασκήνιο, που ήταν μια από κοινού μια συμφωνία στοιχειώδη μόνο και μόνο για να αποτραπεί ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής της χώρας, κατάργηση του κοινωνικού πολιτεύματος. Αυτά τα πράγματα, τα πολύ απλά. Και τώρα ερχόμαστε σήμερα, όπου η Εργατάξη έχει συντριβεί ολοκληρωτικά με εσωτερική συνοχή και συγκρότηση, δεν έχει κάνει συγκρότηση, και άρα αυτό παράγει μια λανθάνουσα μικροαστική συνείδηση ακόμη και στον πιο ξεκάθαρο εργάτη, στον πιο, πώς να το πούμε, κλασικό, τυπικό εργάτη, στον εργαζόμενο, ναι. Ναι, λοιπόν, όπου πλέον δεν έχει ούτε την πειθαρχία, ούτε την προοπτική, ούτε είναι περήφανος για αυτό που κάνει. Και αυτή η περηφάνεια είναι το στοιχείο εκείνο που, αν θέλει, δομεί το λαϊκό και εργατικό πατριωτισμό, αυτό που στήριξε τον πόλεμο στο 40, την αντίσταση και όλα αυτά τα πράγματα, που έχει κοινωνικό, βαθύτατο κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι το γεγονός ότι εγώ αυτό που κάνω μου ανήκει και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και άρα οφείλω να το υπερασπίσω. Είτε αυτό είναι το σπίτι μου, είτε η οικογένειά μου, είτε η δουλειά μου, είτε το εργοστάσιο που δουλεύω, είτε το χωράφι που δουλεύω. Και γι' αυτό είναι, από εκεί παράγεται ο πατριωτισμός του λαού. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ιδιοκτησίας ο πατριωτισμός, είναι πατριωτισμός έτσι, προοπτικής ύπαρξης του ίδιου. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έχουμε σήμερα. Δεν τον έχουμε σήμερα. Είναι, αν θέλεις, ένας μικροαστικός πατριωτισμός, που στην ουσία είναι περισσότερο φολκλόρ. Δεν είναι πατριωτισμός, είναι φιλοπατρία. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η χώρα. Την αγαπάω γιατί είναι γονείς μου, γιατί είναι οι ρίζες μου. Αλλά αυτό είναι φιλοπατρία, καθώς εξηγούσε ο Κοράης. Όχι πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι όταν είμαι διατεθειμένος να παλέψω για αυτήν και να πεθάνω για αυτήν, αν χρειαστεί. Αυτά που έλεγε ο Ρήγας, δηλαδή. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Γι' αυτό και στην ελληνική γλώσσα επικράτησε αυτή η ιδιομορφία. Να μιλάμε για φιλοπατρία, αλλά και για πατριωτισμό. Στην αρχαία, έτσι, δεν υπήρχε ο πατριωτισμός. Υπήρχε μόνο το φιλοπατρία. Ο πατριωτισμός είναι ένα αντιδάνειο. Μας ήρθατε Γαλλία. Δώσαμε την πατρίδα στη Γαλλία και μας έστειλε τον πατριωτισμό πίσω. Που είναι πολιτική θέση. Και είναι αυτό το πράγμα που δεν λέγανε οι Γάλλοι πατριώτες. Δηλαδή, μου ανήκει και η εξουσία, όχι μόνο το έδαφος, αλλά και η εξουσία. Εμένα, του λαού. Για να δείξουν την αντιπαράθεσή τους με τον Βασιλιά. Ακριβώς. Δεν σου ανήκει, Βασιλιά, εσένα. Η χώρα είναι δική μου. Είναι δική μου. Άρα, εγώ κανονίζω τις εξουσίες. Εγώ ρυθμίζω, εγώ από μένα πηγάζουν όλες τις εξουσίες. Και όχι από σένα. Γιατί εγώ ζω εδώ. Εμένα είναι ζήτημα ενδιαφέροντος, αν το δούμε. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι ακριβώς από την εποχή του Σεγέζα, ας πούμε, είναι ακριβώς αυτό. Ότι από το ανεύθυνον του άνακτα πήγαμε στο ανεύθυνον του λαού. Δηλαδή, ποια είναι η έννοια του ένα. Αν κάποιος είναι ανεύθυνος εδώ, δηλαδή δεν μπορεί να τον καθίσει στο σκαμνί και να τον τιμωρήσει ή να το επιβάλλει μέτρα εναντίον του, είναι ο λαός. Όλοι οι άλλοι είμαστε, πώς να το πούμε, είμαστε υποκείμενοι στην τιμωρία από το λαό. Είτε είναι ποινική, είτε είναι πολιτική, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη μορφή αποφασίζεται με βάση τα συνταγματικά κανόνες. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τα όργανα. Αυτό είναι το θέμα. Που επιλέγει ο λαός για τη δουλειά του. Εσύ, σαν λαός, δεν διεκδικείς αυτό, άρα δεν διακατέχεις από τον πατριωτισμό αυτού του τύπου, τότε δεν είσαι λαός. Και αναγκαστικά δημιουργούνται δομές εξουσίας που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την κοινωνία, ούτε με τις κοινωνικές, πώς να το πούμε, νομοποιήσεις, ας πούμε, που γίνεται. Αυτά τα πράγματα που παρατηρούμε στον κόσμο σήμερα, παγκόσμια, πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμη, ότι είμαστε πρωτοπόροι με αρνητικό πρόσημο. Είμαστε η πιο πιστοδρομική από όλους. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρα
που να μην ακούγονται ακόμη, να μην υπάρχει όσο και να την έχουν καταστρέψει, να την έχουν ισοπεδώσει, να την έχουν αυτό, υπάρχει ακόμη ο απόϊχος μέσα στο λαό, έστω και αν έχει διαφορετικές ρίζες, έτσι, η διαφορετική κοινωνική και ιστορική διαδρομή, αυτά τα δημοκρατικά αιτήματα. Εδώ δεν υπάρχει. Συζητάμε, λες και μιλάμε, πώς να το πούμε, να προσπαθείς να πείσεις έναν τυφλό, ότι ο τυφλός βεβαίως το ξέρει, δεν είναι ο άνθρωπος, ότι, παιδί μου, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν, ή ανάποδα. Δηλαδή είναι τρομερό, δηλαδή, το αυτονόητο το ότι αυτό το πράγμα. Το λέγει ένας πολύ ωραίος, ένας πολύ παλιός ιστορικός. Είναι βαθιά τα αίτια. Αυτά είναι μικρός ο χρόνος της δημόσιας ζωής, του δημόσιου βίου μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ειδικά είναι το πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, γιατί εγώ θεωρώ ότι η μεταπολίτευση υπήρξε το μη στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα από το 81 και μετά. Υπήρξε το μη. Και εκεί δοκιμάστηκαν πάρα πολλές αδυναμίες, υστερήσεις και ελλείμματα, που ο ενθουσιασμός, η γρήγορη ιστορική μεταβολή που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, τα βάζανε στην άκρη. Εκεί δοκιμάστηκαν. Δηλαδή, όταν σε κυνηγάει ο άλλος, όταν σου επιβάλλει τα διλήμματα με το όπλο ο άλλος, εκεί αποφασίζεις. Αυτό που έλεγε ο Μίκης Θοδωράκης έχει δίκιο. Ήρωας ή προδότης. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχεις... Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η παρατήρηση που κάνεις, επί της ουσίας στη μεταπολίτευση, πριν ο κόσμος καταφέρει να κάνει μια πατρίδα πραγματικά δική του, του φέρανε το επόμενο φαγητό ότι θα είναι Ευρωπαίος. Πριν αποκτήσεις δηλαδή πατρίδα δική σου πραγματική που να διαφεντεύεις και να κυβερνήσεις εσύ, σου πετάξαν την ψευδέστηση ότι θα ανοίξει ένα μεγαλύτερο σύνολο της Ευρώπης. Ναι, ναι. Και δεν πρόλαβες να το εμπεδώσεις αυτό. Ναι, αυτό το πράγμα. Και βέβαια η παρατήρηση εδώ πέρα είναι ότι αν δεν μπορείς να διαφεντεύσεις το σπίτι σου, μην νομίζεις ότι σου ανήκει όλος ο κόσμος. Πού πας. Έτσι, είναι αστείο λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα, φαντάζομαι, και να πάρουμε μια ανάσα και να αλλάξουμε έτσι, σελίδα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέφουμε. Είμαστε με το Φώτη το Μαζαράκι. Συζητούσαμε περισσότερο για την κατάσταση εδώ πέρα και να καταλήξουμε, όπως και να το δεις, όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στη Ρώμη. Δηλαδή, μία είναι η Ρώμη, ή το παίρνουμε το πράγμα και το χειριζόμαστε κατά πώς εμείς θέλουμε, ή πολύ απλά λέμε δεν γίνεται τίποτα και θα δούμε τα ραδίκια ανάποδα. Εντάξει, αλλά ρε παιδιά, όπως έλεγε και, πώς να το πούμε τώρα, πάμε στην Πρωτομαγιά, και επειδή μία είναι η ιστορική Πρωτομαγιά που έχουμε στην Ελλάδα, για την οποία τη γιορτάζουμε και δικαίως, αν και τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που είδα τον σημερινό Πρωθυπουργό να κάνει God Bless America στο μνημείο της Κεσαριανής, τέλος πάντων, μετά ανέλαβε ο κ. Κουτσούμπας, οφείλω να ομολογήσω. Να το κάνει κόκκινο το πράγμα. Το τι παπαρούνα έχει γίνει εκεί, φοβερό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μία είναι ιστορική Πρωτομαγιά. Είναι αυτό που συνδυάζει το εργατικό με το εθνικό. Αυτή είναι η ταυτότητα της Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα. Είναι η Πρωτομαγιά της Κεσαριανής. Λοιπόν, τότε που δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν δηλαδή από τις δυνάμεις κατοχής, είναι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν οι δυνάμεις κατοχής να τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα. Το πόσο αδούλωτη ήταν αυτή η εργατική τάξη στην Ελλάδα, το πώς στήριζε το κίνημα αντίστασης, και μάζεψαν 200 κομμουνιστές, τους στήσαν στον τοίχο και τους εκτελέσανε. Το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι ότι όλοι αυτοί, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, από τους περισσότερους έχουν σωθεί τα τελευταία σημειώματα που αφήνεις λίγο πριν την εκτέλεση. Γιατί αυτό οι Γερμανοί, οι Ναζί, αυτά τα κτίνη, το επιτρέπανε. Τα εκτελεστικά αποσπάσματα του εφηλίου το απαγορεύανε. Οι δικοί μας ταγματαλίτες. Τα απαγορεύανε. Δεν επιτρέπανε. Όπως και βεβαίως οι γνωστές εκτελέσεις που γινόντουσαν και την Κυριακή, κάτι που δεν το τολμούσαν οι Ναζί. Αυτά για την ιστορία. Λοιπόν, σώζονται. Τι γράψανε δηλαδή, τα τελευταία τους λόγια. Αυτό με τα κολυβογράμματα σε ένα χαρτάκι που αφήνεις για τους δικούς. Έχει μεγάλη σημασία, διότι όταν το σκεφτεί ο καθένας, είσαι σίγουρος θα σε στήσει στον τοίχο για να σε σκοτωθείς. Τι θα γράφεις εκείνη την τελευταία στιγμή. Σε ποιον θα απευθυνώσουν. Σε αυτό που έχει στην καρδιά σου. Έτσι. Αυτό που νιώθεις πιο κοντά από όλους. Και αυτές οι τελευταίες γραφές είναι φοβερές μαρτυρίες ιστορικής αξίας. Γιατί δείχνουν πώς λειτουργεί το μυαλό σου σε συνδυασμό με την καρδιά σου εκείνη τη στιγμή. Αν βρίσκεσαι πανικό, εάν είσαι ήρεμος,
Εάν τα έχει βρει δηλαδή με αυτό που κάνει, ή απλά σε στείλουν τον τοίχο και δεν θέλει, μπαίνουν και φωνάζουν, ουρλιάζει και. Είναι χαρακτηριστικό στο μουσείο, ας πούμε, των 62 μαρτύρων κάτω στο Ηράκλειο, που υπάρχει ένα μεγάλο γράμμα ενός νεαρού ανθρώπου, εργαζόμενου εκεί, νομίζω ταχυδρομικού υπαλλήλου, ο οποίος ο άνθρωπος το στήσα στον τοίχο μαζί με τους άλλους. Ήταν από τους πρώτους που εκτελέστηκαν, αν όχι πρώτοι στο Ηράκλειο, από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Λοιπόν, όπου το γράμμα του είναι αποτύπωση του πανικού ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος δεν ξέρει γιατί βρέθηκε εκεί και πώς τον κολλήσα στον τοίχο. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία και πολύ καλά για το που έχουν κάνει. Εγώ θα ήθελα να δω και άλλα γράμματα. Δηλαδή τα άλλα γράμματα που δείχνανε τον άνθρωπο που το έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και τέτοιοι υπήρχαν πολλοί. Τέτοιοι ήταν οι 200. Και αυτό αποδεικνύουν τα γράμματά τους, τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Και όποιος ξανατολμήσει να μιλήσει στο μέλλον ή στο παρελθόν για αυτούς και τους κάνει και ταινία με αφορμή τον κύριο το Σουκατζίρη, ο οποίος ήταν ανάμεσά τους. Λοιπόν, καλό είναι να τα διαβάσει. Μπας και ξεστραβωθεί. Γιατί τι πράγμα αφήνανε αυτοί σαν τελευταία λέξη πίσω τους. Και για ποιο λόγο οι ίδιοι θεωρούσαν ότι στείνονταν στον τοίχο για να εκτελεστούν. Ο παππούς της γυναίκας μου, ο οποίος ήταν στους 62 μάρτυρες, διοικητής της χωροφυλακής Ηρακλείου, άφηνε τυφεκίζομεν υπερπίστεως και πατρίδος. Βενιζελικός, παλιός βενιζελικός αξιωματικός κτλ. Χωρίς αντίσταση. Απλούστατα θεώρησε ότι κάνει το καθήκον του. Διευκόλυνε τους Εγγλέζους, Νεοζηλανδούς και Έλληνες μαχητές να φύγουν και να πάνε προς τη Μέση Ανατολή. Το αυτονόητο δηλαδή για έναν άνθρωπο της εποχής και του καθήκοντος. Έτσι. Τόσο απλό, τόσο απλό. Αν δείτε αυτά τα γραμματάκια που θα έπρεπε να υπάρχει μια μόνιμη έκθεση με όλα αυτά τα γράμματα, αν τα διαβάζεις σε ένα τοίχο εκεί και να λες, ρε διάολε, τι βγάζει αυτός ο κόσμος. Και έτσι θα εξηγήσει και εξηγήσει σε πολλούς, είτε είναι ιδεολογικά ταυτισμένοι με το τότε κομμουνιστικό κόμμα και κομμουνιστικό κίνημα, είτε δεν είναι. Γιατί ήταν κομμουνιστές αυτοί? Ήταν κομμουνιστές γιατί ήταν πρώτα και κύρια πατριώτες. Ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα πατριώτες. Και γίνανε κομμουνιστές γιατί αυτοί που ήταν μπροστά στον αγώνα, γιατί αυτοί που λέγανε η κομματική μου ιδιότητα μου επιβάλλει να πηδάω πρώτος από το χαράκωμα και να είμαι μπροστά, όπως αναφέρονται σε πάρα πολλές μαρτυρίες. Να γιατί οι δυνάμεις προκαλύψεως στο Αλβανικό τους κομμουνιστές τους είχαν σαν τους, πώς να το πούμε, σαν τις ειδικές δυνάμεις. Ξέραν ότι αυτοί θα πηδήξουν πρώτοι με το σφύριγμα και γι' αυτό τους προστατεύσανε πάρα πολλοί διοικητές μονάδων προκαλύψεως, σε επίπεδο συνταγματάρχη κατά κύριο λόγο και ταγματάρχη, προστάτευσαν αυτούς τους δεδηλωμένους κομμουνιστές από τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, υπάρχουν μαρτυρίες και όλα αυτά τα πράγματα από τα αρχεία. Γιατί ήταν φοβεροί μαχητές. Ήταν η αυτοθυσία τους. Ήταν αυτή. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν. Δεν τους έπεισε κανένας με κανένα πρόγραμμα κομμουνισμού ή σοσιαλισμού. Τίποτα. Το θεωρήσαν αυτονόητο αυτό το πράγμα. Κανένας δεν τους έπεισε γιατί ο κομμουνισμός αύριο θα είναι ωραίος. Όχι, γιατί ήταν υποχρεωμένοι από μια βαθιά αγάπη για τον συνάνθρωπο, για την πατρίδα, για τον άνθρωπο γενικά, αν θέλεις. Σεβασμός απίστευτος στη ζωή, σε τέτοιο βαθμό που να βάζεις στον κορβανά το δικό σου κεφάλι, τη δική σου ζωή. Αυτό το πράγμα, αυτό που άκουγα από τον παππού μου, που δεν ήταν πολιτικοποιημένος, αλλά έλεγε για έναν ξάδερφό του, αυτός αγαπούσε τη ζωή και αγαπούσε τους ανθρώπους τόσο πολύ που δεν τον ένιωξε όταν το ρίξανε τάγματα ασφαλίδες στο πηγάδι και πέθανε γιατί ήταν φυματικός και δεν μπορούσε να ζήσει μέσα εκεί πέρα. Και περισσότερο, και για να μπορέσει να δει με ποιον τρόπο θα δώσει τα περισσότερα στον άνθρωπο που αγαπούσε. Και επειδή δεν τον αφήνανε να τελειώσει εκείνη τη βρωμονομική, ήταν ο μόνος σπουδαγμένος στην οικογένεια σε όλο και το ΣΟΗ, δεν τον αφήνανε λόγω πολιτικών φρονημάτων, ιδιονύμου της εποχής εκείνης με το Βενιζέλου, διάβαζε τόσο πολύ και ήταν τόσο μορφωμένος, απίστευτα, τα πάντα. Και στο λέγε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του επέτρεψαν οι συνθήκες να τελειώσει σχολείο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Το μεγαλείο ενός ολόκληρου έθνους. Και τώρα να τους εκμεταλλεύονται με το χειρότερο δυνατό τρόπο άκαπνοι γραφειοκράτες κομματικής αργομιστίας, μόνο και μόνο
για να πάρουν καλύτερες αποζημιώσεις από αυτούς που φροντίσανε και να τους εκτελέσουν τότε και να τους βρωμίσουν τη μνήμη επί δεκαετίες. Τέλος πάντων, πάμε όπως και να το κάνουμε, γιατί είναι η Πρωτομαγιά και ίσως θα πρέπει να κάνουμε και ένα αφιέρωμα να δούμε πώς γεννήθηκε και αυτή και τι ακριβώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γιατί δεν είναι, όπως το λέγει το παλιό τραγούδι, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Είναι απεργία, ναι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι για το ζήτημα του, έτσι, που είχαμε αυτές τις μέρες και για το πρωτογενές πλεώνασμα, έχουμε ένα απίστευτο βομβαρδισμό αυτές τις μέρες, συνεχώς, επειδή βγήκε ένα εθνικολογιστικό στοιχείο, το έβγαλε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, να εξηγήσουμε ότι πρόκειται για μια λογιστική αποτίμηση, εκτίμηση ενός των δημοσιονομικών της χώρας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία σχέση. Πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ξαναλέμε λοιπόν, τρία είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς και που είναι εκοφαντικά. Τουλάχιστον για όποιος ξέρει να διαβάσει τους αριθμούς. Και ντρέπομαι ειλικρινά για όλο αυτό το δημοσιογραφικό συρφετό που δεν βρήκε ούτε μία φορά τη δυνατότητα να πιάσει να βρει κάποιον, παιδί μου, που ξέρει να διαβάζει τους αριθμούς και να πει επιτέλους τι λένε οι αριθμοί. Και όχι αυτούς τους καμπαλιστές των ακαδημιών και της προπαγάνδας. Καμπάλα, δηλαδή, είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, τρία πράγματα είναι. Πρώτον, στο τρίμηνο εμφανίζουν 1,2 δις ενισχυμένα τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού. Πόθεν. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Να είναι συγκρίσιμη. Πόθεν. Πώς γίνεται αυτό όταν ο τζίρος πέφτει, άρα δεν έχεις περισσότερες εισπράξεις. Και με αύξηση του τζίρου πάλι δεν έχεις περισσότερες εισπράξεις, γιατί δεν έχει δυνατότητα η επιχείρηση, ο μικρομεσαίος, ο ελευθεροεπαγγελματίας να αποδώσει ΦΠΑ. Δεύτερον, πήρανε περισσότερα έσοδα από ό,τι κλείσανε στο 2017. Πόθεν. Το πιθανότερο είναι, να το ξεκαθαρίσουμε, το πιθανότερο είναι ότι εγγράψανε στο τρίμηνο του προϋπολογισμού εισπράξεις οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμη. Αυτό νομίζω ότι έχει γίνει. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, στα τρίμηνα. Αλλά είτε το θέλεις είτε όχι, στο κλείσιμο του έτους όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν σε γραφή απαιτήσεων, δηλαδή. Έτσι. Ενεργητικού. Έτσι. Λοιπόν, ενεργητικού. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο τρίμηνο, σε σύγκριση με το τρίμηνο του 2017, το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, έχουμε μείωση τακτικών δαπανών κατά 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι υπηρεσίες, τα πάντα καλούνται να λειτουργήσουν με 1 δισεκατομμύριο λιγότερο, κατά κανόνα, από ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Πώς γίνεται? Και επειδή δεν γίνεται, και όποιος είναι γιατρός, όποιος είναι εκπαιδευτικός, το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, σε τι κατάσταση βρίσκεται, ειδικά στην υγεία. Γιατί η υγεία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Έχει πάρα πολλές ελαστικές δαπάνες, τουλάχιστον όπως τις θεωρούν οι δανειστές. Δηλαδή, είναι εύκολο να κόβεις από την υγεία, πιο εύκολο από την παιδεία. Στην παιδεία, αν κόψω, σημαίνει απολύω εκπαιδευτικό και κλείνω σχολείο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ενώ στην υγεία υπάρχει πολλά τρέχοντα λειτουργικά. Μα εφημερίες, μα δαπάνες για την... Με επεμβάσεις που δεν πραγματοποιώ. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε. Οπότε τι κάνουμε? Με την τρέχουσα σου κόβω. Ενώ με το σχολείο δεν γίνεται. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι εμφανίστηκε ένα έλλειμμα στη διαχείριση του χρέους της τάξης του 5,8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 5,8 δισεκατομμύρια δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν πληρώθηκαν μέσα στο τρίμηνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι το έλλειμμα το μεταφέρανε στην ουσία στη διαχείριση του χρέους. Αυτά τα 5,8 δισεκατομμύρια, συν το 1 δισεκατομμύριο, το οποίο είναι τακτικές δαπάνες που δεν δόθηκαν, και κοντεύουμε στα 7 δισεκατομμύρια, είναι περίπου το έλλειμμα, το ταμιακό έλλειμμα με το οποίο έκλεισε το 2017. Το 2017 έκλεισε με ένα ταμιακό έλλειμμα 7,2 δις. Και όχι με πλεώνασμα που λένε αυτοί οι γελοί όσοι μιλάνε έτσι. 7,2 δις. Ταμιακό. Γιατί μας ενδιαφέρει το ταμιακό?
Το ταμιακό είναι αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Όταν κλείνει το έτος, όπως κάνει ο νοικοκύρης που το κάνει για τη φορολογική του δήλωση, έτσι, είτε μαγαζάτορας είτε οτιδήποτε, είτε επαγγελματίας, τι κάνει. Στο τέλος του έτους λέει τι έχω πληρώσει και τι έχω εισπράξει. Και ανάλογα τι έλλειμμα μου βγάζει ή τι πλεώνασμα μου βγάζει. Αυτό είναι το νοητό. Αλλά επειδή εδώ πέρα δεν είμαστε στη χώρα του λογικού και του αυτονόητου, αυτό μας μαθαίνανε και όλα στη δημοσιονομική στις σχολές, αφαιρείς το ένα από το άλλο και το έλλειμμα το καλύψεις με δανεισμό. Αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, και βέβαιως το 7,2 το κάλυψε η κυβέρνηση με το βαρχιχρόνιο δανεισμό. Γιατί δεν μπορεί να το καλύψει με μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός γίνεται μόνο μέσω των δανειστών και οι δανειστές σου δίνουν λεφτά μόνο για τις δικές τους απαιτήσεις. Δεν σου δίνουν να καλύψει τίποτα άλλο. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα. Αυτό μεταφέρθηκε στο πρώτο τρίμηνο. Αυτούσιο. Και αυτό γιγαντώθηκε γιατί αναγκαστικά θα πρέπει αυτά τα πράγματα να καλυφθούν πάλι με βραχυχρόνιο. Άρα, ποιο πλεώνασμα, από πού το πλεώνασμα και ποιος υποφέρει. Όταν στο πρώτο τρίμηνο εμφανίζεις 5,8 δισεκατομμύρια ότι δεν έχεις πληρώσει δανειακές υποχρεώσεις, ποιανού υποχρεώσεις δεν έχεις πληρώσει. Των ταμείων δεν έχεις πληρώσει. Και άρα, το κράτος απερίπου στο εξάμηνο με το φθινόπωρο θα έχει τρομακτική πίεση στάσης πληρωμών προς συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους. Αναγκαστικά ή θα πρέπει να σταματήσει να πληρώνει, ούτε ο κόφτης δεν θα το σώσει, ή αναγκαστικά θα σταματήσει να πληρώνει κάποιους δημόσιους υπαλλήλους ή κρατικούς, μάλλον δεν υπάρχουν πλέον δημόσιοι υπαλλήλους, ή συνταξιούχους, ή θα πάμε σε νέο μνημόνιο, δηλαδή νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να εκταμιεύσουν τα επόμενα 40 δισεκατομμύρια που έχουν απομείνει από το πρόγραμμα. Να εξηγήσουμε εδώ στον κόσμο μας, Δημήτρη, ότι αυτό που λήγει στις 20 Αυγούστου του 2018 είναι η περίοδος διαθεσιμότητας παροχής χρήματος, δανεισμού, ναι, να το πούμε, από τα 86, ναι, δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μας έχουν δώσει ακόμα τα 40. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα οποία εξέθεσες προηγουμένως, η πιθανότητα να δοθεί μία παράταση σε αυτό το χρόνο διαθεσιμότητας της τάξης του ενός έτους για να πάρουμε και αυτά τα χρήματα, ακριβώς, για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, ή το απαραίτητο μαξιλάρι που λέει η ίδια η κυβέρνηση για να βγω στις αγορές, ναι, ναι, είναι πολύ πιθανόν, ναι, με μία παράταση κάποιων νέων ή και παλιών μνημονιακών μέτρων που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί, όχι, τα βασικά μέτρα έχουν υλοποιηθεί, ναι, ήδη. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, θα πάμε σε μια ταχύτατη νέα καινούργια μείωση πριν επέλθει η μείωση Κατρούγκαλου σε συντάξεις. Θα έχουμε καινούργια μείωση. Γι' αυτό κιόλας μας το πλασάρανε ευσχήμως μέσω της γνωστής πληροφόρησης που κάνουν τα μέσα, που λέει εάν δεχτείτε το όνομα Μακεδονία, αυτό που γράφτηκε, ας πούμε, θα καθυστερήσουμε κατά εξάμεινο τη μείωση των συντάξεων. Αυτό που βγάλανε, και αυτό είναι κλασική τακτική δημιουργίας κατάστασης, πώς να νομίζουμε, προλίανσης εδάφους, δεν εννοούσαν αυτό που έχει ψηφιστεί. Δηλαδή τη μείωση που έχουν ψηφίσει ήδη για τις αρχές του 19. Από το 19. Έτσι, δηλαδή τη μείωση Κατρούγκαλου, την αναπροσαρμογή που έχουν ψηφίσει, εννοούν την επερχόμενη μείωση που θα γίνει τώρα. Γιατί θα την κάνουν τη μείωση τώρα? Γιατί θα λειτουργήσει ο κόφτης πυρία. Δεν είναι δυνατόν να ξεφεύγουν οι δαπάνες έτσι. Και να σου λέει τώρα ο άλλος, ας πούμε, έχουν και το μαχαίρι, έχουν και το πεπόνι, έχουν και τα πάντα. Θα λειτουργήσει ο κόφτης. Οπότε στο εμφανίζουν έτσι. Βέβαια, ο κόφτης πάει τώρα για τέλος του 18. Ναι, αναγκαστικά θα λειτουργήσει εκεί που όταν θα, αυτοί θα αποφασίζουν. Ναι. Έτσι δεν είναι? Όχι, για το όταν στον ισολογισμό πάνω στη μέτρηση γίνεται. Θα το εμφανίσουν στο τέλος. Ναι, θα το εμφανίσουν. Γίνεται στο τέλος. Ναι, ναι. Αυτό όμως θα το εφαρμόσουν αυτοί. Μπορεί να το εφαρμόσουν ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή και αν θέλεις και με σαλαμοποίηση. Δηλαδή, ενώ θέλω, ας πούμε, στη διάρκεια του χρόνου να κόψω τόσα, μπορώ να σου αρχίσω να σου χτυπάω από τον Ιανουάριο, από τον Ιούνιο, ας πούμε, σε βάθος ενός εξαμήνου και να χτυπάω επιλεκτικές δαπάνες. Εκτός αν πάω ξαφνικά για εκλογές. Αυτό είναι άλλη. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν το επιτρέψουν οι δανειστές, εάν δηλαδή. Προκειμένου να τα πάρουν μετά όλα αυτά τα μέτρα, ναι, και να μην φανούν. Μπορεί όλο αυτό. Αλλά έχουμε επιδείνωση διεθνούς κατάστασης.
έχει δυσκολέψει η δυνατότητα, το παιχνίδι που πήγαν να παίξουν με το να βγει η Ελλάδα στις αγορές, αυτό που προετοίμαζαν οι Ευρωπαίοι, κύριε, το προετοίμαζαν προκειμένου να ξεφορτωθούν από πάνω τους την ανάγκη να επιβάλλουν συνέχεια μνημόνια. Δημήτρη, συγγνώμη, να επισημάνουμε εδώ κάτι, ότι εμείς πληρώνουμε τους οίκους για να μας αξιολογήσουν αν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Δηλαδή, να το επαναλάβουμε. Εμείς πληρώνουμε τους οίκους, τους διεθνείς οίκους, για να μας αξιολογήσουν αν μπορούμε να βγούμε. Για κάθε αξιολόγηση παίρνουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Έτσι, για κάθε αξιολόγηση. Γι' αυτό και μην πληρώνεις το δάσκαλό σου για να σου πει αν είσαι καλός μαθητής. Ναι. Και όχι μόνο. Έτσι. Όχι μόνο. Συνήθως αυτές οι εταιρείες σου παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πώς θα αναβαθμιστείς. Δηλαδή, όταν ακούτε για παράδειγμα την κυβέρνηση να λέει ότι μας αναβαθμίσανε οι οίκοι ανοχής, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, λοιπόν, τι κάνουνε? Σημαίνει ότι τους έχουμε πληρώσει μερικά εκατομμύρια να έρθουν εδώ να μας στήσουν το πράγμα έτσι ώστε οι ίδιοι να μας βάλουν καλύτερο βαθμό. Έτσι χρεοκόπησε το αμερικανικό χρηματιστικό σύστημα από αυτές τις εταιρείες οίκους αξιολόγησης που δίνανε AAA, 3α δηλαδή, στα πιο χρεοκοπημένα χαρτιά που υπήρχαν. Οι έχουν απαξιωμένους, έτσι, δεν το συζητάμε. Τελείως. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι μεγάλες τράπεζες, οι επενδυτικές, οι οποίες είχαν ειδικά τμήματα ratings, έτσι, που υποστήριζαν δηλαδή κράτη και... τα έχουν κλείσει. Τα έχουν κλείσει. Δεν παρέχουν πλέον τέτοιες υπηρεσίες. Έτσι ξεκίνησαν αυτοί οι οίκοι, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Το πράγμα. Έτσι, ήταν παραρτήματα των τραπεζών. Βεβαίως. Μα και οι μέτοχοι τους είναι οι ίδιες τράπεζες. Δεν το συζητάμε. Έτσι, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται τώρα? Δεν μπορούν να το βγάλουν. Δηλαδή δοκιμάσανε, προσπαθήσανε, δεν τους παίρνει. Δεν τους παίρνει γιατί? Γιατί πρώτον μπορεί να γίνει αδιάθετο, να μείνει αδιάθετο το ομολόγιο, γιατί καταλαβαίνεις τη σφαλιάρα είναι αυτό. Αυτό το πράγμα δεν σε σώζει μετά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή πρέπει να περάσουν χρόνια για να ξεφύγεις από ένα αδιάθετο. Για να πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αδιάθετα μείνανε τα ομόλογα του Ιανουαρίου του 2009. Το οποίο δεν μας το είπε κανείς τότε. Εγώ, επειδή κινούμουν επαγγελματικά στον χώρο, το είδα. Όταν τα κρατικά ομόλογα μένουν αδιάθετα, σημαίνει ότι έχεις χρεοκοπήσει. Έχεις τελειώσει. Λοιπόν, αν η κυβέρνηση τότε, όπως θα έπρεπε να έχει κάνει, έκανε αυτό που έκανε ο Ελεύθερος Βενιζέλος, τα πράγματα θα ήταν ομαλά, θα είχαμε ξεφύγει από όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα είχαν ακολουθήσει και θα τελείωνε. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι, αν θέλεις, δικαιακά θα έπρεπε να έχει καθίσει στο σκαμνί ο κύριος. Ο τότε Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών. Για αυτά που δεν κάνανε. Δηλαδή αυτό που έκαναν, ας πούμε, οι Γάλλοι δικαστές για την Λαγκάρντ, που τους είπαν, εδώ κυρία μου, πως υπερασπίστηκε στο δημόσιο συμφέρον έναντι του τάδε επιχειρηματία, ο οποίος έδωσε χαμηλότερη τιμή από αυτή που θα μπορούσε να έχει πάρει. Αδιανόητο. Στην Ελλάδα είναι αδιανόητο. Αυτό θα πρέπει να το είχε καλέ. Ελά, εδώ, κοίτα, δεν είναι μόνο αυτοί που μας κάνανε αυτά που μας κάνανε, αλλά και αυτά που δεν κάνανε, ενώ θα πρέπει να τα είχαν κάνει. Σωστό. Λοιπόν, τότε λοιπόν ήταν αδιάθετα. Τι κάνανε αυτοί? Ο πανικός σαρκούδας. Και τι κάνανε? Χρηματοδοτήσανε τις ελληνικές τράπεζες για να αγοράζουν αυτές, έχει τις εγχώριες, να αγοράζουν αυτές τα κρατικά ομόλογα και να τα ανακυκλώνουν. Γι' αυτό και το 9 ήταν κόλαφος δανεισμού. Κόλαφος, 115 δισεκατομμύρια νέος δανεισμός. Μόνο για το 2009. Τρελό. Το 1/3 του δημόσιου χρέους της χώρας. Μόνο το 9. Τρελά πράγματα αυτά. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτό, γι' αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν οι Ευρωπαίοι αδιάθετο ελληνικό ομόλογο, γιατί θα γίνει χαμός. Θα πρέπει να έχει βρεθεί ήδη ο αγοραστής για να έχει στην αγορά. Από την άλλη μεριά όμως, δεν υπάρχουν σήμερα. Ίσα ίσα είμαστε σε μια διαδικασία περιοδικής εκποίησης τίτλων. Sell-off, ας πούμε, στις διάφορες μεγάλες χρηματαγορές. Οπότε δεν βρίσκονται εύκολα κάποιοι που να ρισκάρουν με ελληνικά ομόλογα. Ακόμη και ντόπιοι. Ξέρετε, της παρέας μου, τα γνωστά τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά, ας πούμε, που παίρνουν από τον κρατικό κορβάνα και κερδίζουμε αυτή την ιστορία. Δεν βρίσκονται. Εγώ έχω και μια, συγγνώμη Δημήτρη, έχω και μια αφελή απορία. Όσο υπάρχει ο ESM που μπορούν να αγοράζουν τα εγγυημένα ομόλογα τα δικά του ESM από τις 12 χώρες της Ευρωζώνης, γιατί να πάνε να αγοράσουν? Μα αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν έχουν μπει χρηματαγορές από την αρχή του έτους σε διαδικασία κραχ, οποιοδήποτε μπρόκερ ή διαχειριστής κεφαλαίου, τι κάνει? Τοποθετεί τα λεφτά σε ασφαλείς τοποθετήσεις. Δεν θα πάει να ρισκάρει τώρα με την Ελλάδα.
Εξού και το γεγονός ότι και η Τουρκία έχει ανάλογο πρόβλημα. Έχει ανάλογο πρόβλημα. Παρακτός αν είναι μια πολιτική συμφωνία, αν είναι ως πολιτικό άλλο αποτέλεσμα αυτό, είναι, να βρεθεί κάποιος να αγοράσει, να κάνει τη δουλειά έτσι, για να το δείξουμε. Όπως έγινε το 2014 με το Σαμάρα και όπως έγινε και το 2016 και 2017 πάλι με την ιστορία που στην ουσία ανακυκλώσανε κάποια ομόλογα. Αλλά είναι πολιτική συμφωνία αυτή. Λοιπόν, τώρα δεν βρισκόταν αυτή η ιστορία. Γι' αυτό κιόλας χώρες με υψηλού ρίσκου χώρες δεν δοκιμάζουν οι επενδυτικοί όμιλοι. Η Τουρκία έχει τέτοιο πρόβλημα. Γι' αυτό αποσύρει χρυσό, συσσωρεύει χρυσό η Τουρκία. Αλλά έχει τους βαθμούς ελευθερίας, νομισματικής και διεθνούς κίνησης στη διεθνή κίνηση κεφαλαίων που να έχει αντίμετρα, δηλαδή να κάνει κάποια αντίμετρα. Εμείς δεν έχουμε. Έχουμε είμαστε τελειωμένοι. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα. Η μόνη λύση είναι να σου κάνουν παράταση στο. Ή να πας σε πάυση, αλλά γιατί δεν θέλουν την πάυση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί έχουμε τα ομόλογα στον ESM, οπότε δεν υπάρχει αυτό. Για να πάμε σε πάυση, όχι πάυση προς το εσωτερικό. Προς το εσωτερικό, ναι. Τότε βεβαίως θα δει μαγκούρα το πολιτικό προσωπικό, όχι σαν και εκείνες μαγκούρες που είδε ο κ. Χατζηδάκης, έτσι, ναι. Στις αρχές, θα δει μαγκούρα να ανεβοκατεβαίνει, οπότε φοβούνται. Γιατί, και οπότε θα το κάνουν τι, θα κάνουν επιμήκυνση. Θα το ονομάζουν επιστολική με ένα γραμμή, σιωπηρό τρόπο, με ένα σιωπηρό έτσι, τρόπο. Θα το πούνε επίσημα, θα αναγκαστούν να το πούνε γιατί πρέπει να το πούνε με την απόφαση του Eurogroup. Όπως το είχαν πει το Φλεβάρι του 2015. Από το 2015, από το σύγκρουση του Φλεβάρι, είδαμε αυτό που έρχεται. Το είχαν διατυπώσει. Έτσι. Και, αλλά θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθει στη Βουλή, ούτε στην Ελληνική Βουλή με τη μορφή σχεδίου, γιατί ναι, μεν στην Ελληνική Βουλή περνάει. Στις δικές τους βουλές είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι θέμα. Να ξανασχοληθούν με την Ελλάδα. Να ξαναμπούν σε διαδικασία τέτοια. Να φαίνεται ότι ασχολούνται ξανά με την Ελλάδα. Και είναι μέγιστη ντροπή, να τελειώσουμε αυτό, ότι είμαστε τόσο δεδομένοι για τα επιτελεία τους. Τόσο δεδομένοι, που το μόνο που τους τρομάζει είναι αυτό που έγραψε το Economist Intelligence Unit στις αρχές του, που κάνει εκτιμήσεις για την ερχόμενη χρονιά του 2018. Που θεωρεί μέσα στις παγκόσμιες απειλές θεωρεί την έξοδο από το ευρώ της Ελλάδας. Εγώ θέλω, τελειώνοντας γιατί βλέπω ότι προχώρησε και η ώρα, να σημειώσω το εξής, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε σε κάποια επόμενη έτσι, κουβέντα μας. Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 θα υπάρξει ένα είδος εποπτείας και επιτήρησης από τον ESM για πολλά χρόνια και βεβαίως έτσι είναι στην ουσία, μόνο που υπάρχει μία παράμετρος η οποία ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Το είδος και το περιεχόμενο της εποπτείας, πέρα από τους μηχανισμούς που ήδη έχουν στηθεί και θα δουλεύουν για τα επόμενα 100 χρόνια, δεν έχει καθοριστεί στα μνημόνια. Αντίθετα, υπάρχει μια γενική και αόριστη πρόβλεψη στη γενική συνθήκη που έχει ιδρύσει τον ESM, που λέει ότι οι χώρες που μπαίνουν σε πρόγραμμα θα έχουν μετά μια μεγάλη περίοδο εποπτείας και προσαρμογής, αλλά μέσα στα πλαίσια του άρθρου 136 και 121 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη Λισαβόνα. Πλην όμως, αυτή η εποπτεία εντός εισαγωγικών που αναφέρεται σε αυτά τα άρθρα δεν αφορά μνημονιακά προγράμματα ad hoc που δημιουργεί η κάθε χώρα. Είναι η γενική εποπτεία η οποία δεν μπορεί να καλύψει τύπου καταστάσεων σαν την Ελλάδα. Γιατί τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται με βάση αυτά τα άρθρα αφορούν όλες τις χώρες και της Ευρωζώνης. Και κάτι τέτοιο δεν θέλανε εξ αρχής να το έχουν σαν βραχνά οι ίδιες οι χώρες που επιβάλλουν τα μέτρα πάνω από το κεφάλι τους. Και κυρίως οι μεγάλες, η Γερμανία και δηλαδή, ακριβώς, και η Γαλλία. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το αφήνουμε αυτό με αυτό το ερωτηματικό. Είναι κάτι το πώς θα το πλασάρουν. Πώς θα το πλασάρουν, το πώς εν τέλει θα μπορέσουν να το υλοποιήσουν. Πάντως για το καλό και για την οικονομία του χρόνου να πούμε το εξής. Αυτό που μας απασχολούσε, το αν θα φέρουν να νομοποιήσουν τα νομοσχέδια εκ των υστέρων με κάποιο τρόπο τα σχέδια που είχαν. Ναι, και να το κάνουν το σχέδιο να το μετατρέψουν σε πραγματικό διεθνή σύμβαση που θα ενσωματώνουν. Πρέπει να τις φέρουν δηλαδή όλες. Τουλάχιστον στα βασικά. Λοιπόν, αποκλείεται. Mm-hmm. Το αποκλείσαν οι Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν τέτοιο μέτωπο στην Ελλάδα. Έγινε τέτοια συζήτηση. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν,
Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Φοβούνται να το ανοίξουν το θέμα αυτό τώρα, ειδικά τώρα που έχουμε τόσα πολλά θέματα, ειδικά εθνικά. Σου λέει τώρα το φέρουν και αυτό το Έλληνα, ξέρω εγώ, μπορεί να γυρίσει το μάτι, δεν ξέρεις τι γίνεται λοιπόν. Μα θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια με αυτό το πράγμα. Αλλά... γιατί τα ψηφίζουμε δύο φορές, ρε παιδιά, αφού τα ψηφίσαμε καλά την πρώτη. Αλλά... έτσι, ναι. Απλά θέλω να, αυτό το πράγμα να καταλάβουν και οι ακροατές. Για να σε φοβάται ο εχθρός, και εδώ δεν μιλάμε για κάποιον αντίπαλο γενικά ή κάποιον που έχει διαφορετική άποψη. Εδώ μιλάμε για εχθρό. Έτσι. Ορκισμένο εχθρό. Να σε εξοντώσει. Γιατί αν δεν ήθελε να σε εξοντώσει, θα σου δίνει περιθώρια να δουλέψει, να στα πάρει. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Να σε αφήσω να δουλέψει, να στα πάρω. Σωστά. Όχι να σε πεθάνω. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, αν ο εχθρός σε φοβάται, σημαίνει ότι έχει δύναμη που εσύ δεν έχει συνειδητοποιήσει. Ακόμα και, τώρα. Ακόμα και έτσι. Δηλαδή, τούτος εδώ ο λαός έχει δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση τόσο γρήγορα και με τέτοια ομαλότητα για τον ίδιον, έτσι, χωρίς ανακατατάξεις, πολέμους και αυτά τα πράγματα που φαντασιώνεται κάποιος, ας πούμε, και φοβίζει τον εαυτό του. Αλλά βεβαίως και η προπαγάνδα, που αυτό κάνει τους Ευρωπαίους. Καλά, οι ντόπιοι εδώ δεν είναι, το πολιτικό προσωπικό δεν είναι αυτόματος πιλότος και όπως πάει. Λοιπόν, αναγκάζει τους Ευρωπαίους να σε φοβούνται. Όταν σε αναγάγουν σε παγκόσμια απειλή, εάν τυχόν και φύγεις από το ευρώ, καταλαβαίνεις που δεν είσαι. Δηλαδή σιγά να μην, το παγκόσμιο σύστημα φοβάται το 0,22% του πλανήτη, έλεος. Δηλαδή πιο σοβαρά. Τι δείχνει? Τον τρόμο. Και ενδεχομένως τον ντόμινο που φοβούνται. Το καταλαβαίνουν τι δύναμη έχουμε σαν λαός. Όταν σε φοβάται ο εχθρός, σημαίνει ότι έχεις δυνατότητες. Ότι ακόμη και σε αυτή την κατάσταση. Και πόσο εύκολο είναι να ξεμπερδέψουμε, ρε διάολε. Και να δείτε πόσο μέσα σε ένα χρόνο θα έχουν αλλάξει τα πάντα. Σε ένα χρόνο που θα βλέπουμε βήμα το βήμα, μέρα τη μέρα, να βελτιώνει τη ζωή σου. Μόνο και μόνο αυτό το άγχος. Αυτή η ξεφτύλα η καθημερινή που θα αλλάξει μέσα σε 24 ώρες. Μόνο να νιώσουμε αξιοπρεπείς πάλι. Ναι. Να τελειώσει αυτό το πράγμα που κυκλοφορούμε στους δρόμους και βλέπουμε μάνες, γυναίκες και παιδιά άλλαδη. Σε εξαθλίωση που εγώ προσωπικά δεν την έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Ακόμη και η μάνα μου που είναι παιδί του εμφυλίου του πολέμου μου λέει: εγώ δεν είναι συναντή, δεν ξανάγομαι. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια εξαθλίωση. Που δεν το έχει ζήσει η ίδια, που είναι παιδί του πολέμου και της κατοχής. Είναι δυνατόν, μάλλον να το πούμε και διαφορετικά, επειδή ακριβώς ήταν του πολέμου και της κατοχής, που εκεί η ελπίδα, η προσδοκία ήταν ψηλά, το ηθικό του ελληνικού λαού ήταν φοβερό. Γι' αυτό και τα τρομερά που ζούσε. Γιατί και οι πόλεμοι κάποτε τελειώνουν, το γνωρίζαν οι άνθρωποι. Σαφέστατα. Και η προσδοκία για την επόμενη μέρα ήταν τόσο ζωντανή. Που τα τρομακτικά βιώματα τα διηθίζανε μέσα από αυτή την ελπίδα και την προσδοκία. Ακριβώς. Τώρα που δεν υπάρχει. Τα τρομακτικά πράγματα που ζούμε γίνονται ακόμη πιο βαριά. Έχει αδυνατήσει η αγάπη για τη ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Έτσι. Λοιπόν, η ίδια η ζωή δεν αξίζει απολύτως τίποτα. Όταν βλέπεις αυτό το πράγμα που μου έχει κρατήσει τις τελευταίες μέρες, ξάγρυπνο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όταν βλέπεις μια μάνα να επαιτεί στο σταθμό του τρένου με ένα παιδάκι 7 χρονών, το οποίο να είναι εξουθενωμένο στην αγκαλιά της με ανοιχτό το στόμα, εγώ αυτή η εικόνα με έχει κάνει 3 μέρες να μην μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί, όχι γιατί λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Γιατί το ανέχεις, γιατί δεν να μπορώ αυτό... να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Η δική μου ανατροφή δεν μου επιτρέπει να μην κάνω κάτι. Και το να μην κάνω κάτι δεν είναι τα να πάω να ρίξω μερικά νομίσματα. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι ποτέ δυνατόν να σου λέει η μάνα σου και ο πατέρας σου ότι η δική τους γενιά πάλεψαν για να μην βιώσουμε ποτέ αυτά τα πράγματα και να τα ξαναζούμε? Μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν υπάρχει. Ντροπή. Τέλος πάντων, με αυτά τέλος πάντων να τελειώσουμε, έτσι. Το θετικό στην ιστορία είναι αυτή. Είναι, χρειάζεται μια απλή απόφαση. Ούτε τα όπλα να πάρουμε, ούτε να πάρουμε κεφάλια, ούτε να σκοτώσουμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μια απλή πολιτική απόφαση χρειάζεται. Και θα δείτε πόσο εύκολα, και αυτό είναι το καλό, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο. Γιατί οι γενιές παλιές που λέγαμε, χρειάστηκε να επομιστούν αγώνες, αίμα,
αίμα και θυσίες απίστευτες για να μπορέσουν να γλιτώσουν από αυτά τα πράγματα που αρχίζουμε και βιώνουμε κι εμείς. Για μας δεν το χρειαζόμαστε, τουλάχιστον ακόμη. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Ας αφήσουμε τους τρελούς στην τρέλα τους να νομίζουν ότι με τα καριοφύλια θα λύξουν. Αποφασιστικότητα, απλά πράγματα. Πίστη και σχεδιασμούς. Τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, και μπορούμε να το κάνουμε. Ο πλούτος μας είναι τα μυαλά μας και τα χέρια μας. Τίποτα άλλο δηλαδή. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Να μας ανήκει αυτός ο τόπος και να παίρνουμε εμείς αποφάσεις για αυτόν τον τόπο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και εις αύριο τα νεότερα. Καλή εργατική πρωτομαγιά. Φυσικά, πρωτογιακήρια. Λοιπόν, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, ας πούμε, καλή λευτεριά σε όλους.